Της Κακομοίρας. Άκουσε τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ό,τι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μήνα και καλό σας απόγευμα. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4, εδώ σε 95,5. Παρέα με όλους τους και φυσικά με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καδαμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη και την κυρία Έλια Πατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Την Εύη Γιώτη, συγγνώμη, στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδο στο κινητό, και έχουμε και διαγωνισμό, καθώς οι φίλοι του ΠΑΟΚ μπορούν και έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν 3 εισιτήρια για τον αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης για το κύπελο. Γράφετε α1, αφήνετε κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σου και το αποστέλνετε στο 54 344. Τρεις από εσάς στο τέλος της εκπομπής θα ακούσουν τα ονόματά τους, καθώς θα έχουν κερδίσει από ένα εισιτήριο, το οποίο θα είναι και η πρόκριση για τα ημιτελικά. Α1 κενό, ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο, 3-44 για τα εστία του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή να συνδεθούμε με τον Κλεάνδρη Βικελίδη για να ακούσουμε τις πρώτες κουβέντες, τα πρώτα λόγια του νέου προπονητή του Άρη, του Νίκου του Κωστένογλου, ο οποίος ανέλαβε από προχτές την τύχη της ομάδας του Άρη και θα πει τα όσα έχει να πει. Εμείς να πούμε ότι πήγε μεσημέρι και πείνασες. Αν σκέφτεσαι τι θα κατεβάζεις για μεσημεριανό, κατέβασε καλύτερα το mobile app του Deliverά στο κινητό σου. Βραβεύτηκε ως το καλύτερο της χρονιάς στο Retail Business Awards και έτσι έχεις στο χέρι σου όλα τα καταστήματα για να διαλέξεις το καλύτερο φαγητό σε αποκλειστική προσφορά. Με αγώνες κυπέλου σήμερα και αύριο, με ενδιαφέροντα παιχνίδια, με όχι εξασφαλισμένες προκρίσεις από πέρα από τον Παναθηναϊκό δηλαδή και τον ΠΑΟΚ, τα υπόλοιπα είναι ανοιχτά. Με την ΑΕΚ, με τον Πλατανιά και το Ατρόμητο, με τον Ολυμπιακό μπορεί να είναι τα μεγάλα φαβορή η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, αλλά επειδή μπάλα είναι, καλό είναι να μην προτρέχουμε, να κρατάμε μικρό καλάθι και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή το 4-0 του Παναθηναϊκού δεν ανατρέπεται βάσει λογικής. Τα υπόλοιπα είπαμε, ειδικά τη ΣΑΕΚ με τον Πλατανιά, με τον Πλατανιά φορμαρισμένο, και του Ατρόμητου με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός ο οποίος έρχεται από το σκαμπύλι που έφαγε από τον Πανιόνιο και έχασε με 0-1, όλα μπορούν να γίνουν. Έχουμε πόλεμο ανακοινώσεων στον Ηρακλή μεταξύ διοίκησης και οργανωμένων οπαδών. Έχουμε τον ΠΑΟΚ ο οποίος ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη και του αυριανού αγώνα κυπέλου με την Ξάνθη, αλλά και του μεγάλου ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Ένα ντέρμπι της Κυριακής το οποίο, να σας πω την αμαρτία μου, προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, καθώς ενώ ξεκίνησαν οι πωλήσεις των εισιτηρίων, δεν είδαμε αυτό το οποίο είδαμε με τη Σάλκε, δηλαδή τα εισιτήρια να εξαφανίζονται από προσώπου υγείας και να παρακαλάει ο κόσμος για ένα μαγικό χαρτάκι.
υπήρχε κίνηση εισιτηρίων, φυσικά και περιμένουμε να εξαντληθούν, αλλά όχι με εκείνο το πάθος και την τρέλα που έβγαζε ο κόσμος στο παιχνίδι με τη Σάλκε. Τον λόγο πραγματικά δεν μπορώ να το γνωρίζω και ένας είναι προφανής. Να, τώρα Φερρυππίν, για το ΠΑΟ Ξάνθη που ωραίο παιχνίδι θα είναι, έχει έρθει μόλις ένα μήνυμα. Στο καλημέρα ήρθε μόλις ένα μήνυμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για κάποιο λόγο που μόνο εσείς οι οπαδοί του ΠΑΟΚ νιώθετε, μπορείτε να ερμηνεύσετε, δεν βλέπω το πάθος, την τρέλα που υπήρχε στο παιχνίδι με τη Σάλκε και δεν συγκρίνω με προηγούμενα χρόνια, δεν συγκρίνω με τίποτα. Τη στιγμή που έχουμε δει ότι έχουμε ένα ΠΑΟΚ ο οποίος παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό, τη στιγμή που έχουμε δει ότι ένας ΠΑΟΚ είναι σε μία ρότα και μία σειρά που μπορεί να πετύχει πολλά και σπουδαία πράγματα, ιδιαίτερα το να κατακτήσει το κύπελο, και τη στιγμή που έρχεται ο μισητός αντίπαλος του ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, όπου, να με συγχωρείτε, θα περίμενα τα εισιτήρια να εξαφανιστούν από προσώπου γης, να παρακαλάνε να βγούνε στο δρόμο την Κυριακή μαυραγορίτες, όπως τις παλιές καλές εποχές. Όχι ότι επικροτούμε κάτι τέτοιο, να λένε έχω εισιτήρια. Τον αντίον, χτες η κίνηση ήτανε ικανοποιητική μεν, υποτονική δε, ότι μαθαίνω σας μεταφέρω, και light τα πράγματα. Πολύ light, πολύ χαλαρά και γενικότερα η ατμόσφαιρα. Από την άλλη, φυσικά και ακούω στα ραδιόφωνα τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι λένε 3 θα σε ρίξω. Και καλά κάνεις και το πιστεύεις. Α, ήρθε και δεύτερος για εισιτήριο. Έτσι θα το πάμε ρε παιδιά. Ένα στο τέταρτο. Δηλαδή 6 άτομα θα συμμετέχετε για 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ξάνθη. Καλά πάμε. Τι είναι αυτό άραγε το οποίο μπορεί να ξενέρωσε τόσο πολύ τον κόσμο? Αν ξενέρωσε ο κόσμος, ενέψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Αφού το θεωρείται τόσο σίγουρο και πολλοί λένε βάλε ένα σπίτι, βάλε ένα οικόπεδο, βάλε ένα αυτοκίνητο στον άσο του ΠΑΟΚ. Οκ, δεκτό, έχει λογική αυτό που λέτε. Έχει μεγάλη λογική αυτό που λέτε. Και εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ κατά πάσα πιθανότητα θα κερδίσει. Και μάλλον θα φύγει και ο Μπέντο εκείνη τη μέρα. Αλλά αυτή η σιγουριά θα πρέπει να απεικονίζεται και στην πόλη των εισιτήριων και στον παλμό του κόσμου. Για τον αγώνα, το ξέρω, θα υπάρχει παλμός. Okay. Γιατί να λείπει όμως εκείνος ο ζήλος, η τρέλα, η μούρλα που έβγαλε ο κόσμος παραμονές του αγώνα με τη Σάλκη? Μήπως γιατί τότε είχε ψηλώσει επικίνδυνα η εμπιστοσύνη, το θέλω, τα πιστεύω του κόσμου και πιστέψαν ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να αφήσει εκτός την 11η ομάδα της Γερμανίας στη σημερινή βαθμολογία, λέμε, για να μην γίνει παρεξήγηση. Δεν είναι αμελητέα ποσότητα, ούτε κανένα μικρό μπάτζετ έχει, ούτε τίποτα παικτράκια της σειράς. Και φυσικά είναι και καλή ομάδα και από ένα πάρα πολύ ισχυρό πρωτάθλημα προέρχεται, και φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να την κοντράρει οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Δεκτά και σεβαστά όλα αυτά. Αλλά εκεί το πάθος και η τρέλα ξεχύλιζαν. Φέρτε μου εισιτήρια, φέρτε μου τη Σάλκε και να τη σκίσω. Ακούω τώρα, βγαίνετε. Στον ένα κοντό, στον άλλο κοντό, στον παράλλο κοντό. Παρά το 1-1 με τον Ηράκλη, την Κυριακή δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Πάω και είμαι και να του ρίξω 3. Μαζί σου ρε φίλε. Και εγώ το βλέπω ότι θα κερδίσεις. Και εμένα να ρωτήσεις, από τώρα σας λέω ότι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το βλέπω από εδώ μέχρι το λιμάνι άσο. Αλλά άλλο τι βλέπω, γιατί καμιά φορά δεν βλέπω και μπροστά μου,
Εντάξει. Κι άλλο, το τι κάνετε εσείς. Ο φίλος μου ο Στέλιος γράφει το ότι ο ΠΑΟΚ παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο είναι υποκειμενικό και είναι προσωπική σου άποψη. Δεν το λέω απόλυτα, ρε φίλε. Την άποψή μου εκφέρω, εκφράζω και τη μεταφέρω. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει συνολικά περισσότερα γκολ, έχει φάει λιγότερα γκολ, έχει περισσότερες τελικές, είναι και 11 βαθμούς πάνω. Αμάπια με την καραμέλα για το καλύτερο ποδόσφαιρο. Εσύ, ρε φίλε του Ολυμπιακού, πες ότι ο Ολυμπιακός σου αρέσει, ότι ο Ολυμπιακός παίζει μπαλάρα, ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, το ότι είναι πρώτος στη βαθμολογία και ότι λόγω της κακότητας των υπολείπων, κατά πρώτο λόγο, πάει να σηκώσει το πρωτάθλημα και το έχει σηκώσει κατά πάσα πιθανότητα, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά μπορούμε να έχουμε διαφορετική γνώμη και να λέμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο στα δικά μας μάτια. Άλλος θα πει το κάνει ο Πανιόνιος. Δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό, εκτός να διαφωνεί ο Κωστής. Δεν διαφωνήσω, δεν καταλαβαίνω τι λες, δεν το πιάνω. Λέω. Λες. Από το ξεκίνημα της εκπομπής, ό,τι διακρίνω μια υποτονικότητα. Πιανού. Στην κίνηση των ειστηρίων με τον Ολυμπιακό. Υποτονικότητα. Ναι. Βέβαια. Δεν βλέπω εκείνο τον παλμό. Εσύ στην κοινωνία δεν ζεις. Ναι, φυσικά. Πού ζεις δηλαδή, στο Χόλιγουντ είσαι. Ναι, ρε φίλε. Με τη Σάλκε στην ίδια κοινωνία. Ποια Σάλκε, ρε κόκκινε. 28 του μηνός, τέλη του μήνα. Ποιος έχει λεφτά να πάρει εισιτήριο. Είναι κατά επειδή κοινά... εσύ έχεις αράξει, έχεις βρει το, την Αγελάδα με τα τέσσερα βυζιά. Νομίζεις ότι όλοι είναι σαν και σένα. Βρήκα Αγελάδα με τα τέσσερα. Δεν ξέρω κι αν είσαι εκτός κοινωνίας ο άνθρωπος με σήμερα. Με τη Σάλκε, ρε φίλε. Βρε, ποια Σάλκε και Μάρκε. Βρε, του, βρε αγόρι μία του Μάρτη. Τι μία του Μάρτη και δύο του Μάρτη. Πληρώθηκε ο κόσμος για να πάρει εισιτήριο. Από τι να πληρωθεί. Από το μισθό του, ρε, από όσα παίρνει. Μία του μηνός. Τι μία του μηνός. Ξέρεις εσύ να πληρώνει μία του μηνός. Επειδή εσύ βαράς τα λογιστήρια, τις πόρτες απάνω. Κοπροφό! Σαν το βουβάλι βαράς τις πόρτες. Τι είναι ο κόσμος, η υποτονικότητα στα εισιτήρια. Έτσι πληρώνομαστε δηλαδή. Χρειάζεται να χτυπήσουμε τις πόρτες. Εσύ ο μάγκας, μία του μηνός. Ανοίχτε ρε, πληρώστε με! Λέμε, κοινωνία, ήρθα! Η κοινωνία δεν ξέρει. Στάχτα! Είναι υποτονικά, λέει, τα εισιτήρια. Τώρα ο κόκκινος. Είναι υποτονική η κίνηση. Σόπα, ρε, κόκκινο. Με τη Σάλκε, ρε, φίλε, περίμενε. Ναι. Σάλκε, πάω τα, πότε. Δεν πάω ξανά. Κάνει ρεπορτάζ εσύ τώρα. Τα ηλεκτρονικά εισιτήρια τα άψαξες να τα βρει. Πέρασε έξω από την Τούμα τώρα που είναι και οι σαρδέλες και πουλάνε στη λαϊκή να δει τι γίνεται. Όχι. Όχι, ε. Παραμύθια δεν λέω. Ήρθες εδώ πέρα. Λέω αυτό. Μπήκες με τα δάκτυλα, τα βρωμοδάκτυλά σου στο Facebook. Έκανα τα τηλέφωνα που έπρεπε. Άσε ρε κόκκινε. Μη στεναχωριέσαι. Ρεπορτάζ έκανες, έβγαλες κανένα ρεπόρτερ. Βγάλε ένα ρεπόρτερ. Βγάλω ρεπόρτερ. Σήμερα Τετάρτη είναι. Τι είναι, ποτονικά. Οι ρεπόρτερ βγαίνουν στην εκπομπή του κυρίου Μπούζου και του κυρίου Καναλάκη. Γιατί εσύ τι εκπομπή σου είναι, στον πηγάδι κατούρισε, δεν βγαίνει σε ένα εκπομπή. Εμείς θα βγάλουμε τον Γιώργο του Στράντζαλη για να ακούσουμε τον Κωστένογλου. Τον Κωστένογλου. Τι θα πει ο Κωστένογλου. Γιατί για να κοιμηθούμε. Πριν το μεσημέρι, τι λες τώρα, βγήκε ο ήλιος 17 βαθμοί Κελσίου, θα μιλήσει ο Κωστένογλου. Ναι. Θα κοιμηθούν στον δρόμο όλοι. Άμα κάνει και αντιλιά και είναι καμιά τέτοια. Να μην το βγάλουμε. Τι να το βγάλουμε. Πες μου. Πες ότι έχουμε εμείς την υπευθυνότητα για να βγει ή να μην βγει. Αν δεν ήμασταν υπεύθυνοι εμείς. Αν ήμασταν υπεύθυνοι. Πες ότι έχεις την... ναι. Εσύ τον πλήρη. Κάνουμε εμείς οι δυο τώρα σούμε, ένα κάνουμε διάλογο. Και λέμε και να και το λέμε. Βγάλουμε ή δεν το βγάλουμε. Τον Κωστένογλου. Ναι. Να το βγάλω τον Κωστένογλου. Ναι. Δεν βγάζω το Βάμβαλη στο Δελασάλ. Να με πει περίμενε, για το σκάκι να πούμε. Θα σου απαντήσω. Το βγάζουμε ή δεν το βγάζουμε. Όχι. Όχι. Γιατί... Ρωτάω τώρα. Ναι. Οι φίλοι του Άρη. Ναι. Οι οποίοι θα αρχίσουν. Κοπρόσκυλο κόκκινε. Άλλοι τη Ραπτόπουλε. Ναι. Και είστε πάω καφέμ. Σαν ναι, τον ναι, άλλο ναι, τη ναι, Σάβρα. Ναι, ναι. Και δεν βγάζετε. Αν ήταν του ΠΑΟΚ θα το βγάζετε. Ναι, θα έχουν άδικο. Όχι. Δεν θα, δε, ό, ναι, θα έχουν άδικο. Πρέπει να τα ζυγίσουμε. Όχι, να μην ζυγίσετε κόκκινε. Θα βγει ο Κωστένογλου με εκείνο το ηλίθιο το βλέμμα. Αυτός και ο Χάβος. Δεν υπάρχει. Ναι. Όποιος και να βγει, ρε φίλο Μουρίνιο, θα βρει κάτι να πει για τον Μουρίνιο. Βγαίνει τώρα ο Κωστένογλου και λέει. Να με πει να κάνει το 4Y που είναι το θρησκευτικό κανάλι εκεί που πήγαινε εκεί και έτρωγε εκεί τα. Έτρωγα εγώ ναι, εκεί. Εκεί που, που με τα κουλουράκια και τα λοιπά, το κατηχητικό, να βγει στην 4Y. Το 4Y πότε. Να βγει στη Λιδία. Πότε ιδρύει. Κάτσε, δεν ξέρω, ρε. Η Λιδία τη Φιλιππισία. Να βγει στη Λιδία τη Φιλιππισία να μιλήσει, να κάτσω να τον ακούσω. Να κάτσω να μην μιλήσει εμένα ο Κωστένογλου για μπάλα. Με συγχωρεί πάρα πολύ, κλείνω το ραδιόφωνο. Τροπή να σου μιλήσει για μπάλα ο Κωστένογλου. Δεν θέλω να ακούσω τον Κωστένογλου να μιλάει για μπάλα. Φίλε, δεν πρέπει να δούμε αν ο Άρης. Βρήκε στο πρόσωπο του Κωστένογλου τον άνθρωπο ο οποίος. Τι να βρει, ρε, τα μούτρα του τα είδε του ανθρώπου. Είναι τρομοκρατημένα τα μούτρα του, ρε. Τρομοκρατημένα. Τρομοκρατημένα μούτρα έχει αυτό και ο Χάβος. Θα ρίξει και βλέπουν θρίλερ να πούμε Spielberg yeah. Και πηγαίνει ο δολοφόνος να φάει λάχανο τον άλλον να πούμε. Έχει αυτά τα μάτια. Άμα είσαι μάγκα δηλαδή, για τον Άρη. Μάγκα ο Κωστένογλου, με Κωστένογλου. Ναι. Ο Άρης δεν ανεβαίνει. Τώρα με του μείον 8. Ναι. Εσύ τι λες, ανεβαίνει. Εγώ λέω υπάρχει και το δικαστήριο. Ναι. Άρα πρέπει να βγάλεις το γρόλιο ή κάποιο νομικό. Ας το τηλέφωνο εδώ. Θα βγάλεις το γρόλιο ή ένα νομικό. Τι θες το τηλέφωνο εδώ. Να το φορτίσω. Θα μου το φορτίσει. Γιατί σου ζήτησε ο χρόνο μου φορτίσει το τηλέφωνο. Αφόρτισε το φέρνω. Αφόρτισε το φέρνω. Άντε φόρτισε το. Λοιπόν,
να μου μιλήσει ο Γρόλιος για τον Άρη. Ναι. Να βγάλω τον Καρυπίδη να μου μιλήσει για τον Άρη αν έχει λεφτά. Ναι. Να βγάλω κανέναν από τον Άρη να με πει αν έχει ιδιώδια. Ναι. Τον Κωστένογλου τι να το βγάλω να μου πήρε μεσημεριάτικα. Να κοιμηθεί ο κόσμος, να τρακέρουν στα αυτοκίνητα. Να κατεβαίνει κανένας καμιά μπότσαρη, να έρθει καμιά αντιλιά για τον πιάσει ο ύπνος. Να τρακάρει ο κόσμος. Ή ο Κωστένογλου μιλήσει ή ο άλλος βγάλει ο Καρελάκης τον άλλο να τον πρόεδρο της Έψου. Πώς το λένε. Το γραμμένο ναι. Είναι ύπνοι και οι δύο. Κύριε Κανελάκη. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Μπαμ, κοιμήθηκαν δύο. Τρακάραν τρεις. Οι βουλκανιζατέρ και αυτοί που έχουν τη λαμαρινάδες τρίβουν τα χέρια τους. Ποιο Κωστένο έχουν να βγάλω, ρε. Πάμε παρακάτω στα άλλα θέματα. Υποτονικά τα εισιτήρια. Εγώ λέω ότι πρέπει να βγει ο Κωστένογλου. Τι να βγει. Εγώ πρέπει να θέλω πρέπει να βγει. Πρέπει. Πρέπει να ακούσω εγώ τον Κωστένογλου. Έχει ατάκα ο Κωστένογλου. Έχει ποδοσφαιρική. Άκουσα χθες τον Κανελάκη πολύ ωραία. Ναι. Καταπληκτικά θα έλεγα τον προπονητή του Ηρακλέους. Και τον έχω κάνει και εγώ μια συνέντευξη στο Ράδιο Χρόνος στην Κομωτινή όταν ήταν προπονητής του Πανθρακικού ναι. Μετά το Πανθρακικός Παναθηναϊκός 1-0 ναι. Όπου ο άνθρωπος μίλησε για ποδόσφαιρο, για στρατηγική, για παίκτες, για συμπεριφορές, για τακτική, για συστήματα και τα είπε τόσο απλά όπου και ο πιο απλός φύλαθλος και μια γυναίκα μες στο αυτοκίνητο καταλάβαινε, φανταζότανε τι, με λεπτομέρειες. Τι έλεγε ο άνθρωπος. Κανένα προπονητή εγώ δεν έχω ακούσει, είτε μετά από συνέντευξη τύπου από μάτς, είτε να βγει στα media, είτε τις αχλαμάρες, τις αηδίες που βγαίνουν εδώ κτλ. Μόνο ο Παντελίδης, που δεν το θεωρώ και κανένα πολύ μεγάλο προπονητή, το θεωρώ ένα λογικό προπονητή. Λογικό προπονητή, γνώστη. Μα έχεις πει πολλές φορές και έχεις γνώστη της κατάστασης. Ναι. Τον τρόπο που εκφράζεται. Ο τρόπος που μου δίνει εμένα. Να, μου είπε πώς έβαλε το στάμου πάνω στον Πίσεφ, να σου πω τον Μπεριέρ, που ήθελε να κάνει άμυνα πιο ψηλά γιατί δεν έχει ομάδα μεγάλη για να κάνει από πίσω την επίθεση κτλ. Με κατεύθυνε. Άνω τελεία. Τι άνω τελεία. Έχουμε παρέμβαση στο Μαΐδη, κάτι συμβαίνει. Να, ο Κυριάκο, αν τον ακούσω. Κυριάκο. Ποιος μπήκε φυλακή, τι έγινε. Αθωώθηκε ο Αχιλλέας Μπέος από την κατηγορία για εκδίαση Γαλούκα. Πριν από δευτερόλεπτα τελείωσε η δίκη στο Βίπεδρο. Για το περιβόητο Άρης Παναθηναϊκός. Βεβαίως, βεβαίως. Ο κύριος Γαλούκας κατέθεσε ότι δεν τον εκδίασε ο κύριος Μπέος, άλλαξε την κατάθεσή του. Και μετά από αυτή την κατάθεση, ναι βεβαίως, ήταν παρόν, άλλαξε την κατάθεσή του και μετά από αυτή την κατάθεση το δικαστήριο ήταν υποχρεωμένο πλέον να αθωώσει τον κύριο Μπέο, τον οποίο πρωτοδίκως τον είχε καταδικάσει σε φυλάκιση 2 ετών. Άρα αθώος ο Μπέος για την υπόθεση εκδίασης Δαλούκα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα αίτηση. Θύμισε μου Κυριακό, η ποινή φυλάκιση που είχε κτίσει ο κύριος Μπέος ήταν για το πρώτο Κοριόπολης, δεν ήταν η... Ναι, δεν είχε σχέση με αυτό. Αυτή η φυλάκιση ήταν με αναστολή των 2 ετών, δεν είχε κτίσει φυλάκιση, ποινή φυλάκισης. Εκείνο ήταν προφυλάκηση, δεν ήταν καταδικαστική απόφαση. Για το Κοριόπολης ο κύριος Μπέος είχε κτίσει 1 χρόνο και ήταν προφυλακισμένος. Πάρα πολύ. Τώρα δικάζεται αυτή τη στιγμή σε διπλανή αίθουσα. Ο κύριος Μπέος κάθεται πάλι στο Ευρώλιο και δικάζεται για το Κοριόπολης με μάρτυρα τον κύριο Κούλια, ο οποίος επίσης έχει κάνει ανατροπή στην κατάσταση. Μάρτυρα υπεράσπισης. Έχει μετατραπεί σε μάρτυρα υπεράσπιση όλων των κατηγορουμένων ο κ. Κούγιας, ενώ ήταν ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας. Από μάρτυρας κάνει... κατηγορίας ο κ. Κούγιας είναι μάρτυρας υπεράσπισης όλων. Μάλιστα. Έχει κάνει επική κολοτούμπα. Έχουν μείνει άναυδοι και οι δικαστές και θεωρεί ότι ο κ. Τσακογιάννης, ο κ. Μπέος και όλοι όσοι κατηγορούνται είναι αθώοι με βάση την κατάθεσή του και όπως καταλαβαίνετε, ένας βασικός μάρτυρας κατηγορίας ανατρέπει πλήρως την κατάθεσή του. Μάλιστα. Κυριάκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Κυριακό Θωμαίδη. Αθώος ο Αχιλλέας Μπέος για την υπόθεση Δαλούκα. Εσύ τι θα γίνει, θα αθωθείς. Λοιπόν, άκου λίγο πώς θα αντιλαμβάνεται ο κόσμος και πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Καλησπέρα, Γιώργο. Εντάξει, ηρέμησε. Οι μόνες θέλεις που μένουν λίγα εστία είναι 8 και 1, 2, 3 θα τελειώσουν. Ηρέμησε. Ρε φίλε, δεν έχω άγχος. Μεταφέρω την εικόνα την οποία έχω δει. Ξέρω ότι τον Ολυμπιακό θα να τον ξεσκίσεις. Και θα το μαδίσει. Είσαι εκτός πιστεύω. Κοινωνίας κόκκινη. Πόσο βρώμικο μυαλό έχει η μοσχαροκεφαλή σου ρε για πάω κοκκινάκι, λέει ο άλλος. Καλά σε λέει. Τα διαβάζω όμως. 27 ρε, του μηνός κόκκινη. Ο άλλος δεν έχει είναι να βάλει βενζίνη. Είναι πρώτη του Μάρτη, καλό μήνα καταρχήν. Βράσε με τώρα. Δεν μπορεί ο άλλος να βάλει βενζίνη στα μάξι του. Έρχονται τα αγγλικά των παιδιών. Έρχονται κάτι φάπες να πούμε από τα έμφυα τα οποία τώρα ξεχρεώσανε. Και εσύ τώρα λες σε έναν κόσμο ο οποίος 27 του μηνός δεν έχει δει. Θες στον πισινό σου σανίδα να σε βαράνε. Βρεμένη. Γιατί εσύ μάλλον είσαι εκτός κοινωνίας. Δεν αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται. Μυαλός, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Μάλιστα, παρακαλώ. Απαντήσεις με πάσα ειλικρίνεια. Με πάσα. Αν δεν το έθιγα εγώ. Αν δεν το έθιγες. Θα το έθιγες εσύ. Όχι.
Σίγουρα. Μα τι να θίξω. Ότι... Εγώ είμαι μέσα στην κοινωνία, ξέρω τι. Πώς θα πάω αξίδες και θα μπαίνω τη εισιτήρια. Θα τα έλεγες. Κόκκινε, αντιλαμβάνεσαι ότι η αγορά δεν πάει καλά, ότι έχουμε είναι ανεργία. Είναι νεκρή. Ναι, είναι νεκρή. Και άμα πάει τέλος του μήνα, δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο γιατί άνθρωπος. Γιατί εγώ πού ζω, σε άλλη κοινωνία. Εσύ μάλλον στη Γουρουνούπολη ζεις. Στη Γουρουνούπολη ζεις. Εσύ, μεταξύ Ουρανούπολης ναι. και Γουρουνούπολης. Μεταξύ Ουρανού και Γουρουνιού είσαι. Αρχίζει έστω και αργά να ξυπνά ο κόσμος του ΠΑΟΚ παρά την προσπάθεια πολλών κομπλεξιδίων σαν τα μούτρα σου. Λεωνία 34. Εσένα λέει. Κομπλεξικός για ποιο λόγο να μάζει. Δεν σε χωνεύει ο κόσμος. Πώς το κατορθώνεις αυτό το πράγμα. Ρε Γρηγόρη, αντί να σχολιάσεις τόσο έχει ψηφίδης πριν τον Μπούζο για απλήρωτο τους παίκτες στον Άρη τρεις μήνες και απλήρωτο το άρθρο 99. Μας λες για την κίνηση των εισιτηρίων με γαβρό. Είσαι εκτός πραγματικότητας και ποιο. Τι έχουμε? Ποιος ψηφίδης, διαβάζω το μήνυμα του φίλου. Ναι, αλλά εσύ επειδή δεν έχεις ακούσει τίποτα, μπορεί να το πιστεύεις. Ξέρεις, εγώ εδώ ήμουν. Τι ήσουν? Εδώ ήμουν. Μπορεί να τρώγες τόστ στον κλάδα. Δεν τρώω. Τι να κάνεις, δούλευες? Δεν τρώω. Τι δεν τρώω, τέσσερις καφέδες είπες. Αυτή η χιλιά πώς έχει γίνει. Αυτή, από τον αέρα που έχει βουλκανιζατέρ. Κατάπιες να πούμε. Ετών άνθρωπο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Εβδομάδα έξτρα εκπτώσεων στο One Salonica. Αποχαιρετούμε το χειμώνα με τις πιο σούπερ τιμές της σεζόν. Βρες τα τελευταία χειμωνιάτικα με εκπτώσεις έως μείον 70%. Μέχρι και το Σάββατο στο One Salonica Outlet Mall. Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. 18 με 20 Μαρτίου, Metropolitan Expo. Μαζί και η έκθεση Ινοτέλεια, οργάνωση φόρουμ. Μόνο για επαγγελματίες. Στιβαρός, αυθεντικά λαϊκός και αιώνια συμβίβαστος. Ο Γιώργος Μαργαρίτης τραγουδάει τις κορυφαίες επιτυχίες του στο Θέατρο Βεργίνα. Άκου τι θα πω. Διασκεδάστε με τα πιο ξέχαστα τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή σε ένα γνήσιο λαϊκό πρόγραμμα. Μαζί του η Άννα Κασιμάτη και Εξαμελής Λαϊκή Ορχήστρα. Από 3 Μαρτίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Τιμή από 12 ευρώ με ένα ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, 7 Spots, Media Markt και στο viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και Θεά Αλφα. Είναι κρύο, αλλά μετά γίνεται ζεστό. Mm. Και τελικά... Mm. Τι είναι? Παν εύκολο. Hot Paninos από τα Today's. Το σάντουιτς που σερβίρεται αυστηρά ζεστό και τρώγεται στη στιγμή. Σε δύο νέες ακαταμάχητες γεύσεις. Καπρέζε το ιταλικό και μπεργκεράτο το εναλλακτικό. Δοκίμασέ τα τώρα σε όλα τα σημεία απόλαυσης του Delicious και του Today's Delicious Stores. Hot Paninos. Το παν στην απόλαυση τρώγεται ζεστό. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσας! Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως στις επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων, ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Μήπως ήρθε η ώρα να δώσετε άλλο αέρα στο χώρο εργασίας σας? Σίγμα, έπιπλα γραφείου που ανεβάζουν τα στάνταρτς με την ποιότητα και το design τους. Σίγμα, κύρος και άποψη με γραφεία και ανατομικά καθίσματα. Διαμορφώστε στυλ και υπεροχή με επιλογές Σίγμα. Εκθέσεις Αθήνα, Αναγεννήσεως 31, Νέα Φιλαδέλφια, Θεσσαλονίκη, Νικολάου Πλαστήρα 58, Χαριλάου. Παραγωγή Δρυμός Θεσσαλονίκη και στο www.sigmaoffice.gr. Σίγμα. Επιτέλους άλλος αέρας. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης.
τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις Οικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτη, σαν τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Τι ήταν αυτό που πέρασε? Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310-523-014. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνδεόμαστε με Κλειάνδρες Βικελίδης. Ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του Νίκου Κωστένογλου. Ο Γιώργος Τράνδελης είναι εκεί. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από το Κλειάνδρες Βικελίδης. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον Νίκο Κωστένογλου στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση ως προπονητής του Άρη. Οπότε αφήνω το κινητό μου για να τον ακούσω. Ωραία. Και θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, ιδιαίτερα τον κύριο Καρυπίδη, για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου να λάβω τη θέση του προπονητή της ομάδας του Άριος σε μια τόσο μεγάλη και ιστορική ομάδα. Σε δύσκολη στιγμή, μια ομάδα η οποία μόνο με την παρουσία της στον αθλητικό χώρο όλα αυτά τα χρόνια δημιουργεί και επιτάσσει συνθήκες οι οποίες θα πρέπει να βλέπουν αποκλειστικά και μόνο τον πρωταθλητισμό. Όσο αναφέρεστε στην απαντήσω στην ερώτησή σας, θα ήθελα να πω ότι ο προκάτοχος μου, ο κ. Αναστόπουλος, είναι ένας αναγνωρισμένης αξίας και ποδοσφαιριστής, αλλά και τώρα και προπονητής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος την προηγούμενη χρονιά έκανε πρωταθλητή τον Άρη, να ανέβασε την πορεία.
Και στη φετινή χρονιά θα έλεγα ότι ξεκίνησε η ομάδα σίγουρα με στόχους του πρωταθλητισμού, γιατί όπως προαναφέρθηκα, αυτό εκφράζει η ιστορία του Άρη. Έφτασε στην διάρκεια του πρωταθλήματος να είναι σε μια δύσκολη στιγμή. Αυτή τη στιγμή αναλαμβάνοντας εγώ, βρίσκω μια ομάδα που θα είναι ξεκάθαρη από την αρχή, αν και εφόσον υπάρχουν προβλήματα αγωνιστικά, που για να μην πηγαίνονταν στο ποδόσφαιρο, έρχονται αμυντικά αποτελέσματα, η μοίρα είναι τέτοια που αλλάζει ο προπονητής. Η μία κατάσταση που αναλαμβάνω, θα ξεκαθαρίσω την πρώτη μέρα ότι δεν θα αναβληθώ ποτέ στο παρελθόν. Ούτε θα αφήσω υπονοούμενα στο μέλλον ανεξάρτητα με τα αποτελέσματα του παρελθόν, δεν θα υπάρχει καμία μορφή για το τι έγινε στο παρελθόν. Γνωρίζω σε ποια ομάδα ήρθα, τι ειδικό βάρος έχει, σε ποιες συνθήκες είναι αυτή η ομάδα, είτε αγωνιστικά είτε βαθμολογικά. Σίγουρα θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Θα πρέπει να αλλάξει την εικόνα του Άρη προς το καλύτερο, ως προς το αποτέλεσμα και προς τα θέματα. Αντιλαμβάνεστε ότι στο ποδόσφαιρο είναι πολύ δύσκολο, υπάρχουν σχεδόν 100 μέρες και αναλαμβάνω σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Από τη στιγμή όμως που πήρα από την απόφαση, γνωρίζω και ποιες είναι οι προϋποθέσεις της αρχής. Άρα, χθες κιόλας αισιοδοξούμε να προσπαθήσουμε με τον καλύτερο οργανωμένο και συντονισμένο τρόπο να αλλάξουμε την αγωνιστική εικόνα του Άρη. Βέβαια, εάν θα μπορούσαμε να διαλέξουμε αυτή τη στιγμή θέμα ή αποτελέσμα, ο Άρης θα πρέπει να κάνει στα όλα τα λεπτά τα παιδιά μόνο νίκης για να ελπίζει. Και είμαι ξεκάθαρος. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, λέω όμως κάτι. Όποια ομάδα και να παίζει αυτή τη στιγμή με τον Άρη στην Τζίδα Εθνική, ένα στόχο έχει να κερδίσει τον Άρη. Το δέχομαι, διότι το επίπεδο του Άρη και η σπρία του Άρη είναι διαφορετικό, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τις υπόλοιπες ομάδες. Βέβαια, ότι εδώ υπάρχει η εξής δυσκολία. Υπάρχουν επίσης πολλοί στη συνέχεια χρονιά, πολλοί εσωτερικές ομάδες. Αθηνών και Λαμία θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι βαθμολογικά αυτή τη στιγμή πάρα πολύ καλά. Επίσης και ο Όφη που είναι μια, έχει τεράστια δυναμική. Αυτή είναι η αντικειμενική, θα έλεγα, κρίση και αν θα θέλαμε να χαρτογραφήσουμε την εικόνα της Βίγκης ή της Football League για τους νεότερους. Δεν υπάρχει λέξη πόμος γενικότερα στη ζωή. Αντικειμενική καταγραφή των γεγονότων ή των καταστάσεων σίγουρα θα πρέπει να κάνεις στη ζωή σου και θα πρέπει να αντισταθμίζεις λογικά επιχειρήματα για να μπορέσεις να αντεξέλθεις στις δύσκολες αυτές τις καταστάσεις που αντιμετωπίζεις. Συγκεκριμένα στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να δεις απρόκληση μέσα και έχω μεγάλες ομάδες, είναι πολύ δύσκολο να την απορρίψεις. Υπήρχε βέβαια το δίλημα για την ομάδα βρίσκεται στο μείον 8. Εγώ θα έλεγα όμως κάτι. Δεν μπορείς και να κερδίσω με τα παιδιά, δεν είσαι σίγουρος ότι θα ανέβεις. Θα έχω όμως τεράστια ηθική ικανοποίηση εάν καταφέρουμε όλοι μαζί να δούμε έναν Άρη να κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Και να δούμε έναν Άρη στο μεγαλύτερο ποσοστό παιχνιδιών να παρουσιάζει μια εικόνα μια συγκροτημένη ομάδα που γνωρίζει τι θέλει στο αγωνιστικό χώρο και σιγά σιγά και σταδιακά βγάζει στοιχεία μια επαγγελματική ομάδα. Γνωρίζω ότι αυτά που λέω είναι πολύ εύκολα στα λόγια και πολύ δύσκολα στην πράξη. Και
ευχές γεωμένες από την ίδια Κυριακής. Μπορεί το όνομα της Ανταπάρα να μείνει τόσο μεγάλο. Οι συνθήκες όμως, μικρό γήπεδο, οι συνθήκες της Football League δυσκολεύουν και δυσκολεύουν την όλη κατάσταση. Άρα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι με τις φανέλες και με την ιστορία, επράκτως αποδεικνύεται όχι μόνο στον Άρη, παγκοσμίως, οι νίκες δεν μπορούν να έρθουν. Αν δεν αλλάξουμε εμείς νοοτροπία, εάν εμείς δεν πιστέψουμε πρώτα στην ομάδα μας, αν εμείς δεν προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα δικά μας λάθη και να διορθώσουμε την εικόνα μας, τότε νομίζω ότι θα είναι όνειρο κάτι λόγο ή άνοιγος. Θα την αναφέρουμε γιατί έτσι επιτάσσει η κατάσταση. Θα πρέπει να το πιστεύουμε. Αυτά τα μάτια και αυτή τη σκέψη θέλω να αλλάξω πρώτα σε όλα αυτά. Οι 2-3 μέρες που βρίσκομαι εδώ. Οι 2 μέρες που κάνω προπονήσεις. Αυτά που προανέφερα, θα έχουμε ορισμένους κανόνες ως προς τη συμπεριφορά μας, την έξω αγωνιστική. Θα έχουμε ορισμένους κανόνες ως προς τη συμπεριφορά μας στις εγκαταστάσεις και κατ' επέκταση στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να υπάρχουν τρεις λέξεις κλειδιά. Αγάπη, πίστη και αισιοδοξία. Αυτά όμως θα πρέπει πρώτα να τα νιώσουμε για να το πράξουμε. Αφού ψυχοσυναισθηματικά λειτουργήσουμε καλά, τότε το αγωνιστικό κομμάτι θα δει μια εικόνα διαφοροποιημένη, μια εικόνα η οποία θα είναι καλύτερη. Βέβαια, στο κομμάτι τώρα το αγωνιστικό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ο καιρός που αναλαμβάνω είναι πολύ κρίσιμος ως προς τη χρονική στιγμή, μπαίνει ο Μάρτιος. Είναι μια δύσκολη μεταβατική περίοδο, ιδιαίτερα για τους προσφοριστές. Έχουμε συγχρόνως, αλλάζουμε έναν τρόπο προπόνησης, μια διαφορετική φιλοσοφία. Συγχρόνως θα έχουμε την αριθμή κάματος. Έχουμε συνδυασμό κάποιων παιχνίδων που μπορεί να είναι Κυριακή ή Τετάρτη Κυριακή. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, αλλά θα πρέπει να βρω λύση. Είμαι εδώ για να κάνω διαπιστώσεις, αλλά το σημαντικότερο να δώσω λύσεις. Είναι η φιλοσοφία ενός άνθρωπος. Σε όλες τις εκφάσεις της ζωής μου και πρώτο πράγμα που έχω ως αρχή είναι το κέντρο της ανθρώπινης ψυχής. Η οποία δεν μπορεί να διπλάσει, μπορεί να αγγίξει, μπορεί να διασταθεί. Η ψυχή είναι αυτή μετά που θα δώσει εντολή στο πνεύμα, στο μυαλό, στο κούνο σου, για να, αν θέλετε να μιλήσω επιστημονικά, στο κεντρικό νευρικό σύστημα, και μετά εκείνο θα δώσει εντολή στις μύες και συνεχθώσεις. Άρα όταν το επάγγελμά σου έχει να κάνει με την απόδοση του σώματός σου, ένας λόγος παραπάνω ότι θα πρέπει να αγγίξει ο προνοητικός σου. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Είναι πολύ λίγες ημέρες. Αντικειμενικά έχω κάνει και με πιο υπερμοσχοριστές, με μεγαλύτερη προσωπική αξία. Ο Άρης για τα επίπεδα της Φοντζουλίτ έχει και ικανούς και πολλούς φοντζές οι οποίοι έχουν ένα προσωπικό υπόλαθρο. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι το τι θα φέρει στον αγωνιστικό χώρο. Διότι όταν ανατρέψουμε στο παρελθόν, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι ο Άρης δεν μπορεί να κερδίσει κάποιον αντίπαλο, ο οποίος ως προς την ονομασία θα έλεγε ότι πολύ εύκολα μπορεί να κερδίσει. Τα λόγια είναι εύκολα, οι πράξεις είναι πάρα πολύ δύσκολες.
εάν δεν σεβόμαστε και αν δεν υπολογίζουμε όλους και αν δεν υπολογίζουμε όλους τους αντιπάλους, κάθε ένα ξεχωριστά, τότε και εγώ και ο προπονητής άμεσα θα αντιμετωπίσω βαθμολογικές απώλειες βαθμολογικά προβλήματα. Μιλάω και να φέρω το όνομα του κύριου, επειδή το γνώρισα πρώτη φορά, πριν 3 μέρες. Από αυτά όμως που διαπίστωσα, δεν είναι λόγια αλλά διασταυρωμένα, έχει καταβάλει εδώ και 2 χρόνια τεράστια ποσά, τα οποία βλέπω στην βαθμολογική εικόνα της ομάδας να έχουν ανταπόκριση. Στο ποδόσφαιρο βέβαια τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχει τεράστια διάθεση, αλλά πραγματικά σίγουρα έχουν γίνει λάθη ως προς την οργάνωση ή την δομή ορισμένων πραγμάτων. Αυτό όμως είναι και στο παρελθόν. Και βλέπω όμως ότι ένας άνθρωπος έχει τη διάθεση να συνεχίσει για να φέρει πέρας και να οδηγήσει τον Άρη στη θέση που αξίζει και είναι μόνο στη του. Και από εκεί και πέρα θα πάμε στα πράγματα βήματα που θα είναι ένας Άρης των δεκαετιών, ο οποίος μεγάλωσα ή αργότερα έπαιξα εγώ. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι όταν ερχόμαστε στο Ορλάου, την εικόνα και την ατμόσφαιρα που αντιμετωπίζατε. Βέβαια, εμένα με ικανοποιήσετε, γιατί πάντα ήθελα τα γήπεδα να είναι γεμάτα και να υπάρχει ένταση. Για να ανατρέξουμε και στο παρελθόν, παρόλο που δεν υπήρξε Άρης. Δεν είναι ποτέ μικρός Άρης, δεν θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ όμως να μην έχω σεβασμό σε αυτή την ομάδα και να μην αποδεχτώ την τεράστια παρουσία που είχε η οπαδή τους 30.000 κόσμου στον τελικό. Με τον Παναθηναϊκό. Άρα αντιλαμβάνεστε το ειδικό βάρος της ομάδας είναι πολύ μεγάλο. Οι καταστάσεις είναι οι βαθμολογικές δύσκολες και έβλογα το ρεύμα μας είναι θα μπορέσουν. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτή είναι η δουλειά τους. Και το ειδικό επιτελείο αυτό που επιλέχθηκε θα πρέπει να βρει λύση. Βέβαια στη ζωή, όταν μπαίνει πρέπει να πρέπει να δυσκολευτούμε. Πρέπει να σκεφτόμαστε από την άλλη πλευρά, γιατί η τυχερή είναι χαλετή. Και άνθρωποι πεινάνε. Εκείνοι που έχουν δυσκολίες, κάποιος άλλος παρακαλάει να δουλέψει. Και δεν μπορεί να βρει. Και εδώ βρίσκονται στον άλλη. Εγώ, αυτό που εισέπραξα όμως, θα λέω πάντα αλήθειες, δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει την Κυριακή. Απέναντι στο πρόσωπό μου και μέχρι τώρα στις υποχρεώσεις τους και η διάθεση και η προσπάθεια αλλά και το αποτέλεσμα που βλέπω έστω στις δύο μέρες στην προπόνηση είναι συνολόγος. Ελπίζω να το δούμε και στη γύρω. Να όμως κάτι. Έχω και εγώ μια μικρή εμπειρία. Είναι δύσκολο να αλλάξει όλα τους γρήγορα. Εμείς όμως πρέπει να βρούμε λύση να κερδίσουμε. Και έχω αναλάβει τον ρόλο και θα στη συνέχεια θα αξιολογήσουμε την παρουσία. Ως αρχή μου είναι σε όποια ομάδα πηγαίνω
νομίζω την πρώτη, γιατί είναι δύσκολη η πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα, μέσα σε διάστημα τριών ημερών, έχω προσωπική επικοινωνία με κάθε ένα παιδί ξεχωριστά. Ήδη το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει. Έχω δει, θα σας αναφέρω, δει τον ποδοσφαιριστές. Έχω μιλήσει και τη διάρκεια στις καταστάσεις. Συνεχίζω από σήμερα. Βλέπω ένα σύνολο παιχτών. Αύριο το υπόλοιπο έχω να ολοκληρώσω αυτή την επικοινωνία. Επειδή δεν αφαιρθήκατε για αυτές τις μπουλ, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε στο παρελθόν. Συγκεκριμένα όμως, επειδή είναι ιεραρχό το ποιο θα δω, με ποια σειρά πρέπει να δω κάποιος, ιδιαίτερα αν κάποιος αντιμετωπίζει το πρόβλημα, θα πρέπει να το δω αμέσως. Ήταν μια από τις πρώτες μου κινήσεις. Είχα προσωπική επικοινωνία. Επειδή η επικοινωνία ήταν σύντομη, αλλά θα γίνει μια δεύτερη συζήτηση. Το πρώτο πράγμα, εγώ διέκρινα έναν αποσχοληστή ο οποίος έχει διάθεση να βοηθήσει. Θα πρέπει όμως σύντομα να ξεκαθαρίσει και θα γίνει ήδη από την πρώτη μέρα με την κύριο Πανταζή, από τη Δευτέρα, από το απόγευμα που βρίσκονται μέσα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε βάλει ένα πλάνο το πώς και αν θα μπορέσει να επιστρέψει υγιής του Τσιμπούρου. Δεν μπορούμε να τον έχουμε άμεσα. Θα προσπαθήσουμε σε ένα διάστημα το οποίο δεν μπορώ να σου το προωθώ εγώ με βεβαιότητα, αλλά σε συνεργασία με το τεχνικό μας εκφυλείο, να είναι υγιής, και αφού είναι υγιής θα μπορέσει να μπει από τη δική μου πλευρά αγωνιστή. Το γραμμίζω όμως από την συνάντηση που είχα με τον ποδοσφαιριστή, υπάρχει διάθεση. Στο δεύτερο βήμα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε να γίνει καλά και τρίτο βήμα να μας βοηθήσει, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει προβάδισης και δυνατότητας. Αυτή είναι η αλήθεια. Το πρώτο πράγμα πρέπει να κοιτάμε να κερδίζουμε το αποτέλεσμα. Αναφυσβήτητα, ανάλογα με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν, τα πάθη διαφοροποιούνται. Στο Αρλά όμως είναι ένα γήπεδο το οποίο και η περιβαίνουσα ατμόσφαιρα, αλλά και οι συνθήκες και η όλη κατάσταση του γήπεδου, το να έχουμε καλύτερη ποιότητα, να έχουμε καλύτερη κυκλοφορία μπάλας, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα προς το επιθετικό μας κομμάτι, θα έλεγα ότι είναι ένα στοίχημα για μένα και θα πρέπει, πάνω από την δύσκολα, να το δούμε σύντομα. Όσο για το δεύτερο κομμάτι, θα υπάρχουν και ειδικές συνθήκες παιχνιδιών που η εικόνα μας δεν θα μας δοσπαλεί, αλλά θα πρέπει εμείς, έστω και αν μηδέν, να κερδίζουμε το παιχνίδι. Βέβαια, στη διάρκεια όλης της εβδομάδας, βάζοντας μια προτεραιότητα στα τακτικά κομμάτια που θα δουλεύουμε, θα περνάμε από όλες τις τακτικές φάσεις. Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή, τον νέο προπονητή του Άρη, τον Γιώργο Νίκο Κοστένοκλου, τον οποίο τον ακούσατε τελικά εδώ από τους 95,5 των FM. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι ο Κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσας, τηλεφώνια 101 και Μάρκ Μπότσαρ Γωνία, εκεί όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 85-27-27, αν θέλετε να δώσει λύση στο δικό σου πρόβλημα που αφορά κλειδιά ή κλειδαριές. Μπορείτε να πάρετε το αυτοκίνητό σου, αν έχετε κλειδιά τύπου Immobilizer, στη τηλεφώνια 101 και Μάρκ Μπότσαρ Γωνία, προκειμένου να έχετε την καλύτερη, αξιόπιστη και πιο οικονομική λύση. Υπενθυμίζω στον Πετκανίτσα, στο 85-27-27 και στην τηλεφώνα 101 και Μάρκ Μπότσαρη Γωνία. Μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, μιλήσαμε για εισιτήρια, μιλήσαμε για ανακοινώσεις, τον πόλεμο ανακοινώσεων μεταξύ ΠΑΕ Ηρακλής και οργανωμένου Ηρακλή. Ακούσαμε τον νέο προπονητή του Άρη, Νίκο Κοστένογλου. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Μεγάλο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό μπαζάρ έως 31 Μαρτίου. Αγοράστε τώρα, πολύ φθηνότερα, ό,τι θα φορέσετε σε ένα μήνα. Mega Outlet. Έξυπνες αγορές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Πάντα. Στην Πορσελάνα διαμορφώνουμε το χώρο στη τιμή που πραγματικά σας εκφράζει. Γι' αυτό, πρώτη με 11 Μαρτίου, σας προσφέρουμε μείον 30% και δώρο των ΦΠΑ σε όλα τα πλακάκια, είδη μπάνιου, κουζίνας και τα έπιπλα σπιτιού. Μόνο για λίγες μέρες στα καταστήματα Πορσελάνα. Πορσελάνα. Feeling home. Food Expo. Η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. 18 με 20 Μαρτίου, Metropolitan Expo. Μαζί και η έκθεση Ινοτέλεια. Οργάνωση φόρου. Μόνο για επαγγελματίες. Στον Μασούτη βγαίνετε διπλά κερδισμένοι και σε αγορές και σε πόντους με τη MassCard. Τρίτη και Τετάρτη. Σερβιέτες και μονές συσκευασίες σερβιετάκια Always, ένα συν ένα δώρο. Προϊόντα Garnier Botanic Therapy και βαφές μαλλιών Excellence, 50% φθηνότερα. Προϊόντα στοματικής υγιεινής Colgate, 40% φθηνότερα. Και όλα τα προϊόντα Finish, 40% φθηνότερα. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Ξάλλος έχει προκληθεί με την κατάργηση του ΦΠΑ στις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτου. Ισχύει μόνο στη Ford Βροχίδης Χατζής. 50 χρόνια Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες προσφορών για όλα τα μοντέλα Ford. Και δώρο το ΦΠΑ στο σέρβις. Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες που αλλάζουν τον κόσμο της Ford. Ford Βροχίδης Χατζής. Αξία που εμπιστεύεσαι. Μέχρι εχθές, η μεγαλύτερη ποικιλία και οι καλύτερες τιμές σε ετοιμοπαράδοτα έπιπλα και κρεβατοκάμαρες ήταν αλλού. Τώρα είναι στη Ραβένα, στη Θεσσαλονίκη. Στο ολοκένουργιο κατάστημα που μόλις άνοιξε δίπλα από το Mediterranean Cosmos στην Πηλαία. Και βέβαια, η μεγαλύτερη ποικιλία και οι καλύτερες τιμές σε ετοιμοπαράδοτα πλακάκια και είδη γυμνής ήταν και θα είναι πάντα στη Ραβένα. Ραβένα. Και στο design νούμερο 1. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη για εσένα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το τηλέφωνο ενός καταστήματος ειδών γάμου θα ήθελα. Mm-hmm. Στέφανα, κουφέτα, τέτοια ξέρετε. Μάλιστα. Περιοχή. Παλαιοφάλιρο. Βεβαίως. Σημειώνεται. Ναι. Μενέλαος Μπακούρης. Ορίστε. Μπακούρης. Μπακούρης. Με μπου. Όπως η μπομπονιέρα. Μπορεί να μην ταιριάζουν όλα τέλεια με την επιχείρησή σας, ένα όμως από τα POS της Εθνικής σίγουρα ταιριάζει. Γιατί στην Εθνική Τράπεζα θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία τερματικών συσκευών και προγραμμάτων για να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει στη δική σας επιχείρηση. Αποκτήστε σήμερα το δικό σας POS σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και στο mbg.gr. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι. Όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Άνοιξε η μεγαλύτερη κρεαταγορά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Φοίνικας Κρεαταγορά. Αυτά που θα σου πω δεν τα έχεις ξανακούσει. Κοτόπουλο ολόκληρο το κιλό μόνο 2,39. Μπριζόλα το κιλό μόνο 3,89. Κιμάς μουσχαρίσιος το κιλό μόνο 5,99. Νέα μεγάλη κρεαταγορά Φοίνικα. Απίστευτο! Κρεαταγορά Φοίνικας στην είσοδο της Θέρμης από τη λεωφόρο Μουδανίων στην οδό Λέοντος Σοφού. Θα ψωνίσεις πιο πολλά με λιγότερα λεφτά. Τρία γκολάκια θα βάλει η ομάδα μας. Ρε κολλητέ, θα σταματήσεις να μασάς επιτέλους. Ρε φίλε, οι προσφορές στα μπέργκερς, το γύρο κρέπα και τις φωλιές από το μάσημα της Ηλιούπολης είναι για πολύ μάσημα. Με τόσο μάσημα, στο τέλος θα γίνεις μασίστας. Δοκίμασε και εσύ τα νέα μπέργκερς, τον γύρο κρέπα και τις νέες λαχταριστές φωλιές με δώρο Coca-Cola από το μάσημα Μακρυγιάννη 74 Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 665590. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Τι μουσικάρες έχεις βάλει. Oh.
Μετά από τόση ώρα με Κωστένογλου, νομίζω ότι δεν έχουμε περιθώρια πλέον και για μουσική. Αυτή την εβδομάδα η ακροαματικότητα καταστράφηκε δύο φορές. Μια που έφερε αυτές τις πολίστριες εδώ και διέλυσε την εκπομπή, ναι. Και μια μας τη διέλυσε τώρα αυτός εδώ Κωστένογλου ο Κιμήσης. Τελειώσαμε. Πάει. Άκου, τι κακιά πεθερά είναι. Πάει, καθαρίσαμε. Μισή ώρα ακούς τον Κωστένογλου. Θα το κρατά ήσαμε 38 χρόνια. Πόσοι κλείσαν το ραδιόφωνο και πήγαν για ύπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το δούμε. Τι να δούμε, ρε. Λοιπόν, τα 390 γενετικά. Η ψυχή λέει, το σώμα λέει και το πνεύμα. Έχουν τρελαθεί. Έχουν τρακάρει. Τι εκφράσει τώρα. Αυτή είναι η γλώσσα. Αυτό είναι για πάνω, για το Άγιον Όρος, για το Ρώσικο μοναστήρι. Εντάξει, okay. Πλάκα, κάνει για μπάλα είναι αυτό. Γιατί αν πάει σε ελληνικό, σε χαλάει. Τι με νοιάζει εμένα, ρε κόκκινα. Αν παράταμε μεσημεριάτικα, έχει καταστρέψει την εκπομπή. Μοιάζει μια ο Κωστένογλου. Πάει η εβδομάδα. Τη μια τη Δευτέρα μα κατέστρεψε η καθαρά Δευτέρα. Άιτ, πάμε. Λοιπόν, τα 390 δικά. Ναι, τώρα θα πάρουν πολύ τηλέφωνο. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340. Η εκπομπή είναι μια προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδης, ο οποίος βρίσκεται από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι και το πιο μεγάλο, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, προκειμένου να τοποθετήσει το δικό σου αυτοκίνητο. Για να μπορέσει να το κάνεις αυτό, τηλεφωνήσεις στο 18133, σου δίνουν και γραπτή αγγίηση. Κόκκινε, αν και Ολυμπιακός, πιστεύω ότι θα χάσουμε. Αλλά τώρα που το είπες με τόση σιγουριά ότι θα χάσουμε, μου δίνεις ελπίδες. Δικαίωμά σου να πιστεύεις. Καλά, εσείς λέτε οπαδικά τι θέλει ο καθένας από εσάς. Εγώ είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ. Εσύ δεν ξέρω τι είσαι, εγώ λέω ότι βλέπω. Εγώ βλέπω ότι είναι πολύ επικίνδυνο το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ και αν ο ΠΑΟΚ πάρει την πρωτοβουλία και δώσει χώρο στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό λοιπόν. Έχουμε μάτς κυπέλου και πήγες κατευθείαν. Ποιο κυπέλου εγώ και τελείωσε αυτό, πάει. Δεν μου λες, η ΑΕΚ πέρασε από τον Πλατανιά. Όχι, δεν πέρασε. Ο Ολυμπιακός πέρασε από τον Πλατανιά. Πέρασε ο ΠΑΟΚ από την Ξάνθη. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός πέρασαν. Μπράβο. Οι άλλοι δεν πέρασαν. Παίζονται το άλλο. Σωστό. Πολύ σωστό. Οπότε λέω. Περίμενε. Ναι. Εντάξει, έχουμε και τα άλλα. Ναι, εντάξει, σωστό. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Ο υφασματέμπορος που πούλησε τα υλικά για το πανό πληρώθηκε ή έφαγε και αυτός καμιά τόγκα. Από ποιον να φάει τόγκα και γιατί. Από τους οπαδούς του Ηρακλή που είναι το μεγαλύτερο. Ποιος θα βγει κατηγορία, δόξα ή καλαμαριά. Εδώ διαφωνούμε. Εγώ λέω καλαμαριά και ο Κωστής λέει εγώ, δόξα. Εγώ θέλω καλαμαριά, αλλά βλέπω δόξα. Εάν βγει καλαμαριά, θα είναι σαν το έργο Η Απόδραση των 11. Δεν υπάρχει. Είναι η πιο μάγκικη άνοδος ομάδος. Γιατί πάει κόντρα σε όλο το σύμπαν. Πάμε. Λοιπόν, πάει πάμε, μάλλον περίμενε, κόντρα. Περίμενε. Ο ΠΑΟΚ με τον Ζαγοράκη είναι με τη δόξα και βοηθάει. Και οι άλλοι από τον Ολυμπιακό δεν θέλουν τον Καλαϊτζίδη για εκείνον τον σκηνικό. Δηλαδή δεν το στέλνει κανένα. Αυτός είναι δικό σου αλήτης. Προπονητή Πυροάρης ή καλόγιο. Έλα, τι καλό. Προπονητή πήρε τώρα. Να σου πω κάτι. Δεν φταίει ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης φώναξε τον Δέλα, ο οποίος είναι ένας μετριότατος προπονητής. Ο Καρυπίδης φταίει ο Καρυπίδης, ναι. γιατί εφόσον άλλαξε προπονητή και είχε σκοπό να το κάνει, ναι. Έπρεπε να το κάνει ένα μήνα πριν. Έπρεπε να το κάνει ένα μήνα ναι. πριν. Γιατί φταίει ο Καρυπίδης. Άκου εδώ τώρα. Αν δεν ανέβει ο Άρης, ο Καρυπίδης φταίει. Αυτή είναι η γνώμη σου. Ποδοσφαιρικά δεν έχεις μεγάλη πόλη. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Δεν εγώ μεγάλη. Βλέπω ότι τον Άρη δεν παίζει μπάλα. Βγάλε 100 Αριανούς και παίζω ότι παίζει μπάλα. Εντάξει, μην το παίζει τώρα, Αριανός, μην φωνάζει. Δεν σε γουστάρουν ούτε οι Αριανοί. Μην και τι έκανε τώρα να το παίξει. Μου έκανε τα μούτρα από κοιμά. Από κοιμά είναι ούτως ή άλλως τα μούτρα σου. Άλλο θέλω να σε πω. Ο Καρυπίδης δεν μπορεί να φέρει προπονητή, ο οποίος να είναι και λιχδιάρης, να είναι και βρωμιάρης, να έχει ένα κλικ παραπάνω επίπεδο κτλ. Γιατί δεν μπορεί να εγγυηθεί στον εκάστοτε προπονητή διόδια και απόλυτες πληρωμές παικτών. Διότι ο Άρης έχει ένα θέμα στο ρευστό. Αυτό είναι το θέμα. Και όταν ο Δέλας, ας πούμε, μετράει. Ο Δέλας, εγώ δεν το θεωρώ καλό προπονητή. Δεν το θεωρώ καλύτερο από τον Κωστένογλου. Ούτε τον Ελευθερόπουλο το θεωρώ καλύτερο από τον Κωστένογλου. Απλά επειδή ο Κωστένογλου είναι θεούσα, έχει αυτό το υπνοτισμένο βλέμμα, δεν μπορεί να ξεσηκώσει, ας πούμε, να πάει σε μια έδρα στον Εύωσμο. Λέμε τώρα. Έχει τρεις γραμμές. Άκουτα, έχει τρεις γραμμές. Ποιες γραμμές έχει. Κατεστράφει η εκπομπή με τον Κωστένογλου και με τις αθλήτριες. Αν πάει στον Εύωσμο, ας πούμε. Και αρχίσουν τα γαλλικά κτλ. Αυτό δεν μπορεί να μπει με στα αποδυτήρια, να το δει δύο γροθιές στην πόρτα, να πιάσει τον τάτα από τα μαλλιά, να του πει εσύ, θα σου αρχίσω στις φάπες να παίξει μπάλα. Δεν είναι άνθρωπος, είναι του Θεούλη. Κατάλαβες τι γίνεται. Η Φουκαράκος είναι κομποσκίνια αυτά κτλ. Την έχει δει να πούμε αλλιώς. Ο προπονητής πρέπει να είναι αλήταρας. Αλήταρας. Και μεγάλος
λόγιος. Το αυτό, άμα μπει μέσα στα πολιτεία και αρχίζει και λέει το πνεύμα, αρχίζει και λέει η ψυχή, ψυχοσωματικά, καφού και μια ομοιοπαθητική, κάνα μιντρένουμ, κάνα φάρμακο κτλ. Θα αρχίσει ο Τάτος να γελάει από κάτω. Θα αρχίσει ο Διούδης να γελάει. Θα γελάει ο κόσμος. Κάνε ρε, τον Άρη να κεντάει με τον Κωστένογλου. Να τη δω αυτή τη σαύρα, την μπουγάτσα με χέρια. Την κουρού. Να τρώει τη γλώσσα του. Άντε μας τα έκανες Ζέπελιν με τον Αλενατόρε και ο Αλενατόρε κάποια στιγμή δεν ταιριάζουν ρε φίλοι τα γνώτα. Δεν ταιριάξε με κάποιον Αλενατόρε. Το χιτόνιο του Ιησού θα κεντήσει. Καλά, καλά. Λοιπόν. Το χιτόνιο του Ιησού θα κεντήσει. Αλφα μη ένα κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Τρία εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ξάνθη. Τέσσερις γραμμές και ο Θεός βοηθός. Αμπρός. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε. Λοιπόν. Μας λέτε γιατί δεν παραβγάλουμε εισιτήρια. Όχι. Τόσο χαζίρα μας έρευνα αυτό που λέει που κάνει στον κόκκινο λες ρε φίλε. Ο κόκκινος γράφει τις δικές σας αναρτησίες. Εμένα τι με βάζει το παιχνίδι. Μισό λεπτό. Αυτοί κάναν συνεταιρισμό και εμείς θα πάμε να ουρλιάζουμε στον γήπεδο σαν βραχή. Ποιοι κάναν συνεταιρισμό. Τα αφεντικά των δύο ομάδων. Δηλαδή. Δεν ξέρεις. Πες μου φίλε. Στο μυαλό σου. Μας λιμάνια θα πάρουν αυτά θα κάνουν. Ρε φίλε, επιχειρηματικά σε χαλάει. Ναι. Τι με χαλάει και θα είναι χαλασμένοι στο ποδόσφαιρο. Ρε φίλε, άστο να μιλήσει. Εκεί που τον ομάδε θα είναι χθροί, τι είναι ρε κόκκινε, καλά σε λέει αγιορίτησα ο αυτός. Κοίταξε να δεις, το γένους θηλυκού μπορεί να ισχύει για σε. Αγιορίτης. Εντάξει, λοιπόν, είναι τιμή μου αν με λες αγιορίτη, παρότι είμαι ανάξιος. Δεύτερον, το να έχουν δυο άνθρωποι. Όλος θέλω να ξέρω της μονής εσφυγμένου. Άκου να δεις. Αν θες να ηρωνευτείς, ηρωνεύσου. Θα πει ό,τι θέλει. Θα πει ό,τι θέλει. Λοιπόν, δεν βρίζει ο άνθρωπος. Δεν βρίζει. Λοιπόν, το λέω, αν θες να ηρωνευτείς, ηρωνεύσου. Ας ηρωνευτεί. Okay. Αφού δεν βρίζει, ας κάνει ό,τι θέλει. Βρε, και να με βρίζει. Δεν με όχι, μη. Εγώ λέω ότι εσύ επηρεάστηκες, όπως λες, από το ότι έχουν δουλειές. Τι δουλειές έχουν έξω από το χορτάρι. Τι δουλειές έχουν, να πει ο κουφίλος. Τι δουλειές έχουν. Απαγορεύεται δηλαδή. Τι δουλειές έχουν. Κάτι λιμάνια θα πάρουν μαζί. Θα πάρουν. Ναι. Θα πάρουν. Αυτό είναι κακό για σένα. Όχι, καλό. Είναι κακό. Καλό είναι, αλλά αυτοί δεν μπορεί να είναι εχθροί. Εμείς εχθρικά βλέπουμε τον Ολυμπιακό. Καλέ είναι μου άνθρωπε, το ποδόσφαιρο εχθρικά το έχει στο. Μην πείτε και γαμώτο. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ δεν θα πας στο γήπεδο την Κυριακή, δηλαδή. Όχι, δεν θα πάει. Λοιπόν, άκου να δεις. Εχθρικά τον Ολυμπιακό δεν τον βλέπετε, αφού βγάλατε τον πρόεδρο της ΕΠΟ τον Καγκάτσι. Ο Ολυμπιακός είχε 80-20 διαιτησία και εσείς παίρνετε τα ψίχουλα. Πάμε με επόμενη γραμμή. Ναι. Και τι γίνεται τώρα, μακεδονομάχοι όλοι. Σταμάτα. Πάω κάρχε. Ποιο θα γλύψει, ποιο πρέπει να βγει. Σταμάταρε, σταμάταρε. Καλημέρα. Έλα. Καλησπέρα, καλώ το πα. Για να δείτε τη διαφορά σε αυτό που αναφέρομαι συνέχεια μεγάλη ομάδα. Είναι η ΑΕΚ 21 βαθμούς πίσω από το πρώτο Ολυμπιακό, το οποίο για μένα είναι ντροπή. Ναι. Παρ' όλα αυτά στο ντέρμπι πάνε 35.000 άνθρωποι και χοροπηδάνε 90 λεπτά και βοηθάνε την ομάδα. Τότε που έλεγε ο Φαλακρός ότι η ΑΕΚ έκανε την καλύτερη κερκίδα που έγινε φέτος. Γιατί ψέματα έλεγε. Είχε αδικό. Ψέματα έλεγε, ναι. Εντάξει, ρε φίλε. Είχε αδικό. Ψέματα έλεγε, ρε. Η καλύτερη κερκίδα φέτος. Σας έκλειφε, ρε. Σας έκλειφε. Εσύ ρε κόκκινε, εσύ ρε αμοιβάζω εσύ για γλύσιμο αρχιγλύφτη που είσαι 852 και δεν μπορείτε να γεννήσεις σε μια φορά. Θα σε κόψω, θα σε κόψω βλάχο. Έχω ένα λίγο να κόψω εσύ. Έβγαλε γλώσσα να κερδίσεις τον Ηρακλή και ήρθες και προσκύνησες. Έγινες και ομάδες, τι προσκύνησες, δουλεύανε στην άμμο, στην Αθήνα ρε, παραμά. Δικαίωμά μου ρε, δικαίωμά μου. Τι λέω δε φίλε! Απαγορεύεται να τηλεφωνώ! Αμεράληπτε! Γιατί δεν είμαι! Εσύ! Ναι! Τι να σου πω, είσαι κατάπτυστος, είσαι... Είμαι κα... Πες γιατί είμαι ρε κατάπτυστος! Είσαι... Γιατί αγαπάω... Επειδή... Ανάξιος χαρακτηρισμός! Περίμενε! Έκρυψα ποτέ ότι αγαπάω τον Ηρακλή! Γεια σου, γεια! Αγαπάς τον Ηρακλή με οποιοδήποτε μέσο! Ρε φίλε, γιατί έκανα κάτι μεμπτό! Έχεις κανένα... Ορίστε! Έκανα κάτι μεμπτό! Α, δεν είναι μεμπτό! Τι έκανε, τι έκανε! Εσένα θα σου πω προσωπικά τι έκανε. Επόμενη γραμμή. Κοίταξε να σου πω κάτι. Πάμε επόμενη γραμμή. Για να τελειώνουμε. Με σένα, όχι, περίμενε, μην τον κόβεις. Να σου πω την αμαρτία μου. Ακούω. Άμα δεν πάρω πρόσκληση όταν θα γίνει η ανέγερση του Αγία Σοφία θα παρεξηγηθώ. Άντε ρε τάβα από τη ζωή μου. Κόψονε. Κόψονε. Πάμε, πάμε επόμενη γραμμή. Αυτό το κόβω. Έλα φίλε, ναι. Έλα. Ναι. Ναι.
Βρε καλό στο Μάρκο. Τι έγινε παλικάρι, καλησπέρα, καλή Σαρακοστή, καλή εβδομάδα. Και καλό μήνα. Καλό μήνα. Τι έγινε ρε που θα ρίχνες 400 δράκλι. Εσύ. Είπαμε, είμαστε πολύ καλοί άνθρωποι. Τι λέμε να δώσουμε τη δικιά μας ομάδα. Να μη στεναχωρηθεί το φιλαράκι μου από τη Γερμανία ο Αντωνιάδης και ο κόκκινος ο αδερφός μου. Όσο για το Ραπτόπουλο, όπως τα λέει ο φίλος μου, έτσι. Και ο προπονητή να αλλάξεις και τον άλλο μέσα να αλλάξεις, η ομάδα θέλουν να παίξουν τα κότσα. Συγγνώμη, με εσύ, και περίμενε, περίμενε, θέλω, θέλω ειλικρίνεια. Εσύ ξέρω ότι πας να πάρεις εισιτήριο με το καλημέρα. Είδες κόσμο χτες να περιμένει στην ουρά όπως με τη Τσάλκε? Όχι, παλικαρίστηκα. Γιατί, έχεις εξήγηση? Όπως απάντησε νωρίτερα. Ισχύει αυτό που λες επειδή δεν έχει λεφτά ο κόσμος? Κοίταξε να δεις, έχει δύο αγώνες τώρα, έτσι. Ναι. Δύο δεν έχει μέσα στην Τούμπα. Ναι, τώρα παίζει με Ξάνθη και μετά παίζει με Ολυμπιακό. Με το Ολυμπιακό. Θέλεις ένα τριαντάρι να πας μέσα να δουν τα παιδιά αυτά τα που πάνε στην τέσσερα και συνέχεια ακολουθάνε μέσα έξω? Μπορούσα να κάνω μια πολύ ωραία πολιτική. Θέλουμε και να πληρώσεις, τα... να πληρώσεις 20 ευρώ το εισιτήριο με τον Ολυμπιακό και δώρο, το, και, δώρο, και δώρο το εισιτήριο με την Ξάνθη. Να μια ιδέα. Ναι, κοίταξε να δεις. Κάνε μέσα. Συμφωνείς, Ραπτόπουλε? Όχι. Κάνε, όχι, κοίταξε να δεις. Έκαναν και έξοδο που πήγανε και παίξανε με τη Σάλκη. Αυτό τουλάχιστον ήταν στο Βρόντο τα λεφτά. Δεν μπορεί ρε εσύ φιλάρχη, πότε να τα βρουν τα λεφτά? Γιατί στο Βρόντο ρε φίλε, δεν πήρες λεφτά από το βαθμό της οπαλίας? Δεν μπορούν, σε δυο μάτς τώρα ο Παντά δεν μπορούν. Αλλά όσο και να είναι, όσο και να είναι, μέχρι τέλεια που θα είναι την Κυριακή, η Τούμπα θα είναι sold out. Η 7 έχει sold out να ξέρεις. Δεν υπάρχει η 7. Εγώ δεν είπα ότι, άκουνα, εγώ δεν βγήκα, ξέρεις ότι δεν βγήκα σε κάνω καζούρα. Απλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ξέρω τον Ολυμπιακό. Ποιο Μπόσκο δεν θα το βρεις ποτέ. Κοίταξε να δεις τώρα. Οι 5-6 και αυτήν μέσα και ψάχνονται λίγο-λίγο τώρα και αυτήν. Γιατί ρε παιδί μου, αυτό σε ρωτάει. Είσαι δυσαρεστημένος για κάτι? Όχι. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Παιδιά, ήθελα να πάω στο γυμναστήριο στις 3.30, αλλά μετά τον Κωνσταντίνο κλειώ να πέσω για ύπνο. Οπωσδήποτε. Αν και αδιανός. Οπωσδήποτε. Αυτό, τώρα που ζέστανε... Εσύ, εσύ ναι. Αν δεν είσαι ο Ραπτόπουλος από άλλο τηλέφωνο, εγώ θα σκίσω το καλτσόν. Μα την Παναγία. Παρακαλώ. Τον Κωνσταντίνογλου πρέπει να τον βάλουν τα μούτρα του σε αντικαταθλιπτικό, σε φάρμακο που φέρνει ύπνο. Πώς το λένε, παιδί μου. Αυτά τα υπνοσεντών, πώς τα λένε αυτά τα που παίρνουν οι γυναίκες μετά τα 60. Υπνοξαπλών. Οι γριές μετά τα 65 που παίρνουν 60 χρονών. Λίγα λόγια για τις γριές, άιντε. Λοιπόν, ακούς, πρέπει να έχουν φωτογραφία τον Κωνσταντίνογλου και στο πίσω μέρος, από την πίσω μεριά, το χάβο. Με το πριν πάρει το χάπι, μόλις δεις τα μούτρα τους, θα σε πιάσει ο ύπνος. Επόμενη γραμμή. Και στο καπάκι τον Άγγελο. Έλα, ο Άγγελος, έχει παλμό. Σωστά πήρατε, ναι. Α, καλά, ρε. Άκουγες μισή ώρα Κωνσταντίνογλου και μας λες πάω καφέ. Ρε, εσύ, Τατιάνα, άστο να τον άνθρωπο, τον έφαγε, ρε. Ποιον? Τον έφαγε, ρε. Τελείωσε ρε αυτό, θα τα κάνει κεφαλικό, ρε. Ποιον, ρε? Το Κωνσταντίνογλου, ρε. Κωνσταντίνογλου, εσύ έχει 40 κτύπου στο λεπτό. Ο Κωνσταντίνογλου, λοιπόν, τέτοια ηρεμία. Φρέω, Κωνσταντίνογλου, άμα γίνει σεισμό 7 Ρίχτερ, θα πέφτουν όλοι από τα μπαλκόνια. Και αυτό θα περπατάει με την Αγία Γραφή και θα προσεύγεται, ρε. Τίποτα δεν θα πάθει. Λέγε, ρε. Καλά, ρε, εσύ πήρε εγώ, ρε. Εσύ, ρε. Χαρχαρχαρ το πνευμόνι. Λέγε. Λοιπόν, άκου να δει τώρα. Ναι. Αυτό ο Μπούζα δεν μπορείτε να το σταματήσετε, ρε, αυτό. Τι έκανε, τι είπε, ρε. Wow! Τι είναι αυτό, ρε. Κάνει wow. Είναι στα φόρτα. Ναι, ρε. Δεν τρέπατε λιγάκι, ρε. Ξέρεις τα 53 σου να κάνεις wow. Άκου να δεις, ρε. Τι άκουσα, ρε. Τι λέβεις. Τι. Λέει ότι ακούς. Ναι. Λέει ο αυτός εδώ, ο Λεφτάς. Ναι. Για τον ντόπιν θα βάλει λεφτά. Εγώ ξεστηλώ. Μη. Όπου ανακατεύθηκε, όχι μόνο ρόχα δεν φύτρωσε, τίποτα. Λες, ε. Αυτός εδώ ο ξυγιαστής. Γιατί, ρε. Αυτός εδώ που έχει σφάξει από τότε που ήρθε να πούμε όλες τις ομάδες. Κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε, μιλάει αυτός τώρα. Όπα, ρε φίλε. Τα τσιγάρα στην Ξάνθη κάνανε δουλειά. Κάνανε. Το Μόσχα Παλάς. Το μόνο που θα πείτε. Αλλά εσύ, Τατιάνα, σε άκουσα χθες και στο Καραζεφέρι. Τι να
σου πω, ρε, όχι η γλώσσα σου, με τα σαγόνια μας είναι ξέροντα στο πάτωμα, ρε. Τον έγλειψα. Τον ΠΑΟΚ, τι έγλειψες. Ποιον δεν έγλειψες. Τι είπα για τον ΠΑΟΚ εγώ. Όχι, οι παίχτες λένε στο βρακάκι τους που τα καφέ μου του πούνε. Το είπα. Θέλω να πεις κάτι. Άιντε, θέλω και πριν... να πεις στο Σαββίδι να συμμαζέψεις αυτό το πλόμπομπιλ. Άκου να δεις. θέλω μετά από τα 20 χρόνια φαγούρας να κλείσεις με το κλασικό σου γέλιο. Ήθελαν οι παοξίδες ναι, να ήθελαν οι παοξίδες... Να με πει μόνο ο Ραπτόπουλος αν θα πάρει, ποιος θα πάρει το κύπελλο φέτος. Ποιος θα πάρει το κύπελλο φέτος. Ο ΠΑΟΚ. Στον επόμενο. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Ροχάμης είμαι. Έλα ρε Βασίλη. Γεια σου Ροχάμη. Λοιπόν, Κώστα. Έλα. Οι γρίες δεν παίρνουν υπνός εντών. Λεξουτάνελ παίρνουν. Ναι. Και τα αλλάζουν η μία με την άλλη. Ναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ξέρεις ότι υπάρχει κόντρα μπίσες βάρη με τον Ίβιτς. Κοίταξε, πάρε το φάει για να πετάξει τον Ουάρτα δεκάρι. Αυτό το κόλπο. Όχι, ναι. Ξέρεις τι έγινε. Ναι. Ξέρεις τι έγινε. Για λέγει. Ήθελε να παίξει βασικός η Σάλ και ο Μπίσεσβαρ ναι. Και επειδή δεν τον έβαλε, ναι. Την ψώνησε. Εμένα ο Τουνάκλη δεν μου ήταν κακό, δεν μου φάνηκε κακός πάντως. Απατεωνίστηκε ο ποδόσφαιρο, παίζει 3 μήνες ο Μπίσεσβαρ. Sorry. Τώρα και... τον είδατε. Βασίλη... Αλλά είναι παιχτάρα. Και Βασίλη, επειδή έχεις μια αμφιβολία, ναι. Σου λέω και ημερομηνίες. Ο Μπέντο ή αύριο θα απολυθεί ή την Κυριακή. Ή εσύ θα τον φας ή ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, άκουσα με λίγο. Ο Ουάρντα και ο Πρίγκοβιτς θα αφήσουν εποχή. Αμφισβητεί ότι ο Μπέντο θα απολυθεί. Μου λέει αν... Τον είπα τι είπες τώρα, τον είπα ότι τι από τη στιγμή... Τι είπες, τον... ή εσύ ο ΠΑΟΚ, αφού ΠΑΟΚ είναι αυτός. Τον είπα το Βασίλη, ότι ο Μπέντο θα απολυθεί, ναι. Σύντομα. Ή εσύ θα τον απολύσεις, λέει ο ΠΑΟΚ. Αν πέσεις μέσα, λέει, σε αυτό θα σε παραδεχτώ. Ή εσύ θα τον απολύσεις, λέει ο ΠΑΟΚ. Τι ομάδα είσαι εσύ, ΠΑΟΚ. Ρε τον κόκκινο, δεν παίζεται με τίποτα. Δεν καταλαβαίνω. Άκουσε με λίγο. Ναι. Λέγε Βασίλη. Ξέρεις ποιος θα αρθεί στον Ολυμπιακό προπονητής. Ποιος. Αυτό δεν το ξέρω. Ο Μοντανιέ. Ο Μοντανιέ, ε. Ναι. Μάλιστα. Αυτό μπήκε στην Νότια μου ο Βέλιος. Μια να πω, και ο Βέλιος το καλοκαίρι θα γυρίσει. Και ο Βέλιος θα γυρίσει, ναι, αυτό το μάθαμε κι αυτό. Ακούγεται κι αυτό. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Ναι. Πάω ο Ολυμπιακός. Ναι. 4-0 την Κυριακή. Μην βγει 1-1. Μην προηγηθεί ο Ολυμπιακός σε καμιά αντεπίδεση. Να σου δώσω μια. Ο Κάνιας παίζει. Δεμίν. Άμα δεν παίξει ο Κάνιας, δεν παίξει ο Κάτσε και παίξουν τετράδα στην άμυνα ο ΠΑΟΚ και ανοιχτεί στο πέλαγος ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός μπροστά δεν κακή ομάδα. Πίσω είναι χουνί. Αλλά πίσω είναι χουνί όταν ανεβαίνει ψηλά. Στην Τούμπα δεν θα ανέβει ψηλά. Σου, δεν είναι εύκολο το μάτς. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Δεν είναι εύκολο το μάτς. Κωστή. Σ' ακούω. Κωστή. Ναι. Ο Ενρίκη γιατί έχει τόσα νεύρα, ρε φίλε. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Περίοδο έχει. Ή στην εμεινόπαυση είναι. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσουν τέτοιοι τύποι. Ναι, ρε, δεν μ' αρέσουν τέτοιοι τύποι. Και ο Ήβης τον έπιασε από τα αυτιά και καλά τον έκανε. Δεν μ' αρέσουν τέτοιοι τύποι. Κάνει κουμάντο για δουλειά που με είπες. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Θα τα πούμε, φιλιά. Όταν κάνει ο ΠΑΟΚ την μπάλα είναι κίνδυνος θάνατος για κάρτα, δεν μαρκάρει και δημιουργεί καταστάσεις με χέρια και με κάρτες. Είναι απειθάρχητος. Επόμενη γραμμή, ναι. Ρατόπουλε. Έλα, φίλε. Δεν μου λες το διάρρη του Πανιωνίου πώς έδινε, ρε. Ξέρω εγώ, 10-12 πώς έδινε. Γιατί κράζουνε τότε τον Πέντο και τους παίκτες. Εσύ πιστεύεις, ρε φίλε, ότι αυτό το παιχνίδι στήθηκε. Ευθέως το. Κόκκινε. Ναι. Τι να σου πω. Συγγνώμη, φίλε. Όχι, πες μου, πιστεύεις ότι. Δεν τον απαντάς καλά. Και... Τι ομάδα είσαι, φίλε. Ό,τι είσαι, δεν σταμάτα. Τι ομάδα είσαι. Εγώ Άρης. Συγγνώμη, πιστεύεις ότι στήθηκε. Και άμα θες να σε πω. Γεια σου, φίλε. Μισό λεπτό. Όχι. Έχω λόγο. Δεν έχεις λόγο. Δεν έχεις καλό λόγο. Έχεις ικανό Έλληνα ποδοσφαιριστή να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Κόκκινε. Επειδή δεν έχει καλό δικηγόρο και φάνηκε το τελευταίο μήνα, άστο να πάει στο διάλογο. Ο δικηγόρος είναι για κλωτσιές. Επόμενη γραμμή. Όποιος και αν είναι. Άσε τώρα το έργο. Άρης είναι. Έλα, φίλε, ναι. Χαίρετε. Φόρης από Μουδανιά. Καλώς τον. Γεια σου, ρε. Απλώς θα κάνω μια διευκρίνηση. Να την κάνεις. Συστήρια στην 7 δεν υπάρχουν γενικά. Είναι όλα προκλημένα, είναι όλα διαρκείας. Ναι, ρε Φόρη, δεν διαφωνώ. Η κίνηση που έχει, έχει καμιά σχέση με τον αγώνα με τη Σάλκε. Όχι, καμιά σχέση. Δεν σε προβλημάτει. Αλλά πάλι θα έχει sold out. Είπα εγώ ότι δεν θα έχει. Δεν είναι προβληματισμός αυτό.
Όχι. Για να σου πω γιατί. Γιατί τότε θυμάσαι είχαν κλείσει όλοι την 8. Και όλοι τα εισιτήρια. Τώρα είναι πιο πολλά τα εισιτήρια. Τώρα έχουμε όλο το γηπεδικό μας. Εγώ ξέρω, ρε Φόρη, ότι είχαμε ουρές στην Τούμπα και τώρα περνάει ο κόσμος άντα και παίρνει. Δεν σου λέω ότι δεν απολυθούνε. Δεν βλέπω την ίδια λαχτάρα. Ο Κώστας έδωσε μια εξήγηση. Εγώ Τέλη του μηνός, με Τσίπρα κυβέρνηση αριστερή, με 60% ανεργία στην πόλη, με θέματα, με έμφυα, με ιστορίες, δεν είναι... Δεν σου τι λέω. Χθες βγήκε ένας φίλος... Δεν σου τι λέω. Χθες βγήκε ένας φίλος... Σταμάτα ρε κόκκινε, ακοινώνεται. Σταμάτα. Θα φας μπάτσο. Βγήκε ένας... Τι μπάτσο να φάω από σένα. Βγήκε ένας άνθρωπος εχθές, πάω εξής. Και λέγαμε για το πανό και λέει ρε φίλε τι πάνω λέει. Εγώ χρωστάω στο ΤΕΒΕ, ο άλλος βγαίνει χρωστάω στο ΙΚΑ. Ο άλλος άρρωστος δεν μπορεί να πάει στο... Τον πήγε να κάνει εγχείρηση στο Ιπποκράτιο και το ράψανε με τις μοδίστρας την κλωστή. Τι μας λες τώρα, 28 του μηνός θα έχει ο άλλος λεφτά. Θα πάει Πέμπτη Παρασκευή να το πάρει άμα πληρωθεί και αν το πληρώσει ο εργοδότης του. Επειδή εσύ ζεις στη Γουρνόπολη, Βοηδομούσχαρο. Καλά σε. Απλώς για να κλείσω, ναι. Να κάνω λίγο πλακίτσα. Ναι. Μάλλον κάτι μεταξύ πλακίδα του σοβαρού. Ναι. Γρηγόρη, ναι. Δεν έχουμε 20 χρόνια κάτω από τον Ηρακλή. Αν βάλει τα χρόνια που λείπατε, που είστε γράμμα. 15. Τρία χρόνια. 15. Τρία χρόνια. 15. Τρία χρόνια λείπατε. Τρία χρόνια λείψα. Μπορεί να λείπατε τέσσερα. Τρία. Δάμαλος. Θα λείψουν και του χρόνου. Θα σωθούν. Αλλά δεν έπεσε αγωνιστικά. Δεν μα νοιάζει τι έπεσε. Δεν μα νοιάζει τι έπεσε. Δεν έπεσε, αν έπεφτε αγωνιστικά να. Γιατί, τι μας νοιάζει εμάς αν έπεσε αγωνιστικά. Λειτουργήσαν οι κανόνες. Όπως μπορεί ο καθένας. Εγώ έλεγα ότι ο Ηρακλής θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ και δεν χάνει από τον ΠΑΟΚ. Και οι ΠΑΟΚΣΙΣ με λέγανε ότι είσαι τρελός. Είσαι τρελός. Ναι. Γιατί είσαι τρελός. Γιατί λες αυτά που θέλεις. Γιατί εγώ ένα χι δεν το έπαιξα. Ένα χι διακοπή. Έτοιμη ήταν η διακοπή. Διακοπή δεν υπήρχε. Ας έλεγε, ας κάθιζε δεύτερο γκολ ο ΠΑΟΚ, να μας έλεγε ακόμα είχε διακοπή. Ας έπαιζε καλά να το έβαζε. Ποιος σας έπαιζε καλά, ο ΠΑΟΚ. Ας μην τον κλωτσάγατε, ας έδινε τον τα πέναλτι. Τον έκανε ο Ηρακλής να πέσει. Σιγά. Καλά εσύ την πέναλτι έβγαλε. Δώσε τα δυο πέναλτι. Άντε βρε κλίφτη. Δώσε την κάρτα την πρώτη. Δώσε την πρώτη κάρτα. Φάουλο σε μπόγο ποιο θα κερδίσει. Του γλύφει πατόκορφα. Δεν γλύφει καθόλου πατόκορφα. Δεν γλύφω και δεν βρίζω κανέναν. Σου λέω τι βλέπω. Πήγατε, κάνατε τα φάουλ τα αντιαθλητικά, παίζετε ο διαιτητής, προστατεύσαν τα ποδαράκια τους. Ρακερατά, αύριο θα φέρω το βίντεο του αγώνα. Τι θα το βάλουμε φάση-φάση εδώ, το βλέπουμε. Ναι, ναι. Να μου δείξεις, ναι. Για το παίρνει live streaming, live θα παίξει παντού. Τι? Για να δω, να μου δείξεις. Τέσσερις κίτρινες κάρτες τα πρώτα 10 λεπτά, δεν έδωσε. Τέσσερις κίτρινες κάρτες. Έλεγε 7. Τις έκανε 4. Τέσσερις τα πρώτα. Αύριο θα έχουμε εκτός. Τέσσερις τα πρώτα 10 λεπτά. Θες να τις δούμε. Ναι. Μία-μία. Θες να τις δούμε. Μία-μία. Μία-μία. Κλωτσιές θα. Μία-μία. Και παίζεται ο διαιτητής. Μία-μία. Έτσι πήρε τα πέναλτι άμα τα δώσει και τα δύο. Γιατί τώρα μαθαίνω. Τραβάει ο Δόνης στο πέσο. Μαθαίνω κάτι καινούριο. Για πες. Ποιος θα παίξει διαιτητής στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Με νοιάζει εμένα. Να σου το πω το όνομα. Πες μου το όνομα. Το φίλο σου θα παίξει. Ποιο φίλο μου. Ο φίλο σου. Που ξαφνικά τον βγάλει στο ότι είναι ο χειρότερο όλων. Ποιο είναι ο φίλο μου. Ο νόνοι το, παρακαλώ. Ζηλεύεις εγώ κόκκινε. Να ζηλέψω τι. Ζηλεύεις. Όχι, που είσαι άμπαλος. Και δεν μπορεί να μιλήσεις με ένα διαιτητή για διαιτητικά θέματα, για ένα προπονητή για προπονητικά θέματα. Έχω πολλούς διαιτητές που μιλάω. Τι, μιλάς? Πάρα πολλούς διαιτητές που μιλάω. Μιλάς με διαιτητές. Φίλοι σου είναι. Όχι, μιλάω είπα. Α, μιλάς με διαιτητές. Ναι. Μάλιστα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλώς τον. Από Ολλανδία, Ολλανδός. Καλώς τον. Τι κάνετε? Υπομονή, ρε φίλε. Λοιπόν, την Πέμπτη τυχαίνει αύριο να κατέβω κάτω, θα δω και το μάτς, γιατί έχει μια έκθεση και την Κυριακή θα είμαι εκεί. Αλλά να πω την αμαρτία μου, αύριο το βλέπω το μάτς. Χι, και την Κυριακή το βλέπω πάλι το μάτς. Χι. Γιατί ρε φίλε να έρθει εκεί με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ. Τη γνώμη σου, αυτό θέλω να μου πεις. Τη γνώμη, εννοείται. Ποδοσφαιρικά το λες ή... Δεν ξέρω γιατί με κάνει. Ποδοσφαιρικά δεν μπορεί να αποφευθεί. Ποδοσφαιρικά ίσως θα έλεγα εγώ ότι θα λήξει 2-0. Κοίταξε, ο Κώστας, ο Κώστας, ο Κώστας μου έκανε μια μικρή ανάλυση πριν συζητούσαμε για το πώς βλέπει το παιχνίδι. Και μου έλεγε ότι αν ο ΠΑΟΚ τη δει πριν Μαντώνα. Χωρίς εξάρι καθαρά, και δεν έχει τον κάνει. Με δυο κόφτες. Και δώσει χώρο στον Ολυμπιακό. Θα φάει γκολ στην κόντρα. Μπορεί να χάσει κιόλα ο ΠΑΟΚ. Θα φάει γκολ στην κόντρα. Να δει κανέναν Ολυμπιακό όπως έπαιζε στην Τουρκία. Κοίταξε να σε πω κάτι. Εγώ τι πιστεύω ότι ακριβώς έτσι όπως θα είπε ο Κώστας είναι. Γι' αυτό και σε λέω ότι ποδοσφαιρικά επειδή θα τη δούμε πριν Μαντώνα. Επειδή αυτά εμένα πριν κάθε προπόνηση να οι παίχτες
φταίμε εμείς και να δώσουμε τα πάντα και ιστορίες δεν με αρέσουν εμένα. Προσωπικά μιλάω πάντα, έτσι. Mm-hmm. Εγώ το βλέπω το μάτς χ. Είναι... Θα είμαι μέσα βασικά, θα είμαι. Θα τυχαίνει να μέσα, αλλά το βλέπω το μάτς δυστυχώς. Εγώ από τώρα σου λέω θα κερδίσεις και πιστεύω και εύκολα. Μακάρι. Να σου το πω διαφορετικά. Η μόνη περίπτωση να το φοβάμαι το παιχνίδι είναι να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από τον Ατρόμητο. Δεν μου λέτε, ρε. Το κατανόησες γιατί? Το κατανόησα εγώ. Το κατανόησα. Εκεί μέχρι και κομάντο βλέπω να έρχονται. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πρόβλημα στην άμυνά του. Όταν ανέβει ψηλά, γιατί έχει αργούς στόπερ που παίζουν στην ευθεία. Εάν ο ΠΑΟΚ, πρόσεξε τι θα σου πω, του δώσει το τυρί και του δώσει την κατοχή, θα τον βάλει 4 γκολ. Αν ο ΠΑΟΚ τη δει πριν από τον Ολυμπιακό. Στάσου λίγο, ρε. Μην μιλάς λίγο, ρε. Η πονηριά του ΠΑΟΚ είναι να δώσει την κατοχή στον Ολυμπιακό και να πάρει ο Ολυμπιακός να ανεβεί ψηλά. Και να έχει ο ΠΑΟΚ ταχύτητα όπως έχει στους καινούς χώρους. Εάν ο Ολυμπιακός κλειστεί και φύγει αυτό στην κόντρα, είναι σε αυτό το ματς ποιος θα βρει τον άλλον ανοιχτό. Σαν τον box είναι. Ποιος θα κλειστεί και ποιος θα φύγει στην κόντρα. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ρόλο είναι πολύ καλή ομάδα. Εάν παίξει κατοχή μπάλας επειδή η άμυνά του είναι αργή. Και οι τέσσερις. Σε ποια παιχνίδια έδειξε ότι είναι σε δεύτερο ρόλο καλή ομάδα? Ένα είναι με την Osman Sports, σε άλλο ένα. Βοήθαμε λίγο. Με τη Young Boys. Με τη Young Boys. Στην Ελβετία. Γι' αυτό και στο Καραϊσκάκι δεν κερδίζει, είναι άθλιος. Και πάει έξω. Και εκτός έδρας. Γι' αυτό είναι επικίνδυνο το μάτς. Καλύτερα να παίζει εκτός έδρας Ολυμπιακός στην Ευρώπη παρά εντός. Πολύ σωστά το λέει. Απολύτως. Εγώ άμπαλος. Εσύ ο άμπαλος, το είπες πολύ σωστά. Άμπαλος, κάπου το διάβασες. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Εβδομάδα έξτρα εκπτώσεων στο One Salonica. Αποχαιρετούμε το χειμώνα με τις πιο σούπερ τιμές της σεζόν. Βρες τα τελευταία χειμωνιάτικα με εκπτώσεις έως μείον 70%. Μέχρι και το Σάββατο στο One Salonica Outlet Mall. Πολύ χαρούμενο σε βλέπω σήμερα. Τι παίζει? Παίζουν μετρητά. Τι μετρητά? Πολλά πολλά μετρητά. Στις καθημερινές κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάρε και εσύ μέρος στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζουν πολλά πολλά μετρητά κάθε μέρα. Είσοδος δωρεάν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Και κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10.000 ευρώ μετρητά σε δύο κληρώσεις. Λαχνή συμμετοχή με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θεά Α 210-9215-776. Ψάχνεις μια ανανέωση, σε βλέπω. Η Ryanair σε απογειώνει από μόνο 14,99 για μαγικούς προορισμούς σε όλη την Ευρώπη. Κάνε κράτηση τώρα στο Ryanair.com ή μέσω του app από μόνο 14,99. Ryanair, το low cost έγινε απλό. Ναύλη απλής μετάβασης. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Περισσότερα στο Ryanair.com. Για πρώτη φορά, όλη η αγορά του κρέατος σε μία έκθεση. Τα πάντα για τα αλλαντικά και τα κρεατοσκευάσματα αποκλειστικά στη Food Expo. 18 με 20 Μαρτίου, Metropolitan Expo. Οργάνωση Forum. Μόνο για επαγγελματίες. Ωχ, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Ξέπαψε, κάντο. Χάλασε, κάντο. Έσπασε, κάντο. Ό,τι κι αν έγινε, υπάρχει λύση. Κάντο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα της δυτικής
Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά, εποχιακά, είδη θέρμανσης και κήπου για να κάνεις τα πάντα με κέφι. Κάντο ποιοτικά και οικονομικά. 1500 τετραγωνικά μέτρα για ιδιώτες και επαγγελματίες πολυτεχνίτες. Γωνία Ωραιοκάστρου με περιφερειακό. Τηλέφωνο 2310-684-048. Κάντο μόνο σου, κάντο για σένα. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Νίκο, τι μπαταρία φορά στο αμάξι? Α, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Ποιο κλαμπ? Στάνταρ κλαμπ, φιλαράκι μου. Γιατί στάνταρ φοράω στο αυτοκίνητο, στάνταρ και στο μηχανάκι. Στάνταρ και στο UPS, αλλά και παντού στάνταρ θα φοράω. Γιατί? Γιατί στάνταρ φοράμε όλοι. Εκτός από εσένα. Ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Άντρες, γυναίκες, παπάδες, καστανάδες, καφετζίδες, ταξιτζίδες, μηχανόβοι, αγρότες, κυνηγοί, αλλοδαποί, καλικέριδες, γιατροί. Αλλά και η Μαρία που δεν ξέρει τι είναι μπαταρία. Και αυτή στάνταρ φοράει. Στάνταρ. Τρία καταστήματα στην πόλη και ένα τηλέφωνο 2310-523-014. Θες μπαταρία? Πα στάνταρ. Είναι κρύο, αλλά μετά γίνεται ζεστό. Και τελικά. Τι είναι? Παν εύκολο. Hot Paninos από τα Today's. Το σάντουιτς που σερβίρεται αυστηρά ζεστό και τρώγεται στη στιγμή. Σε δύο νέες ακαταμάχητες γεύσεις. Καπρέζε το ιταλικό και μπεργκεράτο το εναλλακτικό. Δοκίμασέ τα τώρα σε όλα τα σημεία απόλαυσης του Daylicious και του Days Delicious Stores. Hot Paninos. Το παν στην απόλαυση τρώγεται ζεστό. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Μέτροσπορ. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Met a girl called Lola and I took her back to my place. Feeling guilty, feeling scared, hidden cameras everywhere. Stop! Hold on. Stay in control. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Με τις γραμμές να είναι και πάλι δικές σας. Το 2310-90-90-90. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54-340. Αλφα μη ένα κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Για το παιχνίδι κυπέλου του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Σε 12 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Τρεις στην αναμονή, υπενθυμίζω ότι μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδης, ο οποίος θα βρεις ό,τι ανταλλακτικό θες, θα το τοποθετήσεις στο αυτοκίνητό σου. Αν δεν μπορείς να το τοποθετήσουν οι ίδιοι, θα σου δώσουν και γραπτή εγγύηση, είναι ανοιχτά και το Σάββατο. Και τα πάντα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στα 18133. Πάμε στο κόμμο. Δεν πάμε στο μπάρι. Έλα, βλάκα. Βλάξ, επόμενος, ναι. Κύριε. Δεν ξέρω ότι δεν είναι κυρία. Τι κυρία να πάρει τέτοια ώρα. Καλημέρα. Όχι, κύριε. Ναι. Έλα, πάρε μπροστά. Ναι. Ξέρω τι έφαγες πέρσι το καλοκαίρι. Ξέρεις τι έφαγε. Για σένα θα λέει, δεν μπορεί να λέει για μένα. Για φαΐ μίλησε. Κόκκινο, λέει, ξέρω τι έφαγες πέρσι το καλοκαίρι. Και το έκλεισε. Ναι. Η επιστήμη σηκώνει τα πόδια ψηλά. Και τα χέρια μαζί. Πάρε την επόμενη γραμμή. Έλα. Αυτά είναι, ακούσαν τον Κωστένογλου. Πέσαν ξέρει κάτω. Και βγαίνουν τώρα και λένε ασυναρτησίες. Πάντως με τον Κωστένογλου εσύ θα μπορούσατε να μιλήσετε.
Θα πας εκεί στην 4Ε να του κάνεις μια συνέντευξη. Δύο γραμμές έχεις. Τι να έχεις, τι να έχεις, το κλείσαμε το μαγαζί αυτή την εβδομάδα. Μια με τις πωλήστρες τα κοριτσάκια και μια με τον Κωνσταντίνο. Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, γεια. Κάτι. Έλα φίλε. Πας κλείσατε το μαγαζί. Ναι φίλε. Χαιρετώ τα χαμογελαστά παιδάκια. Τώρα τα πήραμε τα λεφτά μας. Εγώ φίλε την έκλεισα, το έκλεισα το ράδιο. Τι το κάνει. Όταν άκουσε τον Κωνσταντίνο. Εδώ στο πώς το λέει, στο production που είναι που γράφουν για το site. Είναι δύο κοριτσάκια εκπαιδευόμενα, δεν ξέρουν από μπάλα και τους έβλεπαν γελούσαν. Λέω, γιατί γελάτε καλέ, δεν τρέπεστε λίγο. Αυτά που είπε ο κύριος Κωνσταντίνογλου, λέει, χαρ, και γελούσανε. Ασυναρτησίες, λέει, έλεγε. Σώμα, ψυχή, πνεύμα. Άρε, γέλια που θα γίνουνε στα αποδυτήρια του Άρη. Έχει να πέσει γέλιο. Έλα, φίλε, λέγε. Θέλω να την αναβάσει την ομάδα, ναι. Αυτή η κομπλεξική αντέρα που έχω δίπλα μου, ναι. Να δω τι θα κάνει. Την ομάδα μπορεί να την ανεβάσει μόνο ο Γρόλιος και ο Καρυπίδης. Πάμε παρακάτω. Άιντε. Έλα φίλε. Φίλε, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δηλαδή είναι σίγουρη νίκη του ΠΑΟΚ. Όχι ρε φίλε, στοχή το βλέπω εγώ. Στοχή το βλέπω εγώ. Προηγείται ο Ολυμπιακός, ισοφαρίζει ΠΑΟΚΑΡΑ, έχει δοκάρει ο ΠΑΟΚ. Αου, ευχαριστημένοι όλοι. Ζάχαρη. Εσύ άκου το Ραπτόπουλο και πέτα τα λεφτά. Εσύ πες ότι ο Ολυμπιακός θα έρθει να παίξει μπάλα μες στην Τούμπα. Αν ο Ίβιτς είναι έξυπνος, που είναι. Α, τους πει άσε τους, δώστε τους τη φόλα, το τυρί. Πάρτε την μπάλα και ελάτε μέσα στην Τούμπα να δείξετε ότι είστε πρωταθλητές. Την πήρα έφυγα, Γουάρντα, ένας, Μιστακίδης, δύο. Ποιο θες, τρίτο, Πέλκα, τέταρτο, τον Μπρίγιοβιτς, πώς γουστάρεις. Τζάλμα κάμπος αριστερά, τέσσερις γρήγοροι, βγάζεις και ένα κολόμπα κατωμάτο, πέντε. Ξέρεις που θα πάω Ολυμπιακός, έτσι θα πας το 4-0. Άμα αρχίσει ο Ολυμπιακός 30 μετράμινα. Και αρχίσει το Ουάρντα, κύριος που είναι σαν. Ναι, αρχίζει την μπάσα, αυτό και τα λοιπά, σε μπλόκαρο Ολυμπιακός. Ιδιαίτερο παιχνίδι είναι, πονηρό παιχνίδι είναι, ύπουλο παιχνίδι είναι. Λευτέρη! Θέλει πονηριά, αλήθεια. Σου έχω δώσει λεφτά από το στοίχημα. Για λέγε. Κανα δύο φορές, ναι. Παίξε άσο, πάω από τώρα πριν πέσει η απόδοση. Γιατί ύψο. Μην μα έρθει κανένα Αρετόπουλο τίποτα και βρε. Ο Κίζας θα οριστεί διαιτητής, το λέω κιόλα. Άριστο. Εξαιρετικός κύριος. Πάρα πολύ καλός διαιτητής. Πάρα πολύ καλός διαιτητής. Μπορεί να είναι ο καλύτερος κύριος του κόσμου, καλός διαιτητής δεν είναι. Εξαιρετικός διαιτητής. Επειδή είσαι κομπλεξικός, επειδή ο Σαραμαντάς είναι μπούφος. Ε? Ρώτα τους Παοξίδες στην Ξάνθη, καλός ήταν ο Κίζας. Τι θέλουν οι Παοξίδες στην Ξάνθη. Καλά, καλά. Παρακαλώ. Παοξίδες στην Ξάνθη. Ναι. Έλα, φίλε. Επόμενος. Έλα. Έλα. Από κι άλλο λεφτά για τάλι τηλεφωνώ, ρε. Και τι να κάνουμε εμείς αυτά. Τι έγινε, έλα, ρε. Τζάμπα μπήκες πάλι, ρε. Τζαμπατζή, άκουρε κόμπλα, έκλεψες τα εισιτήρια, τα αγάρι. Τα ακούσες λίγο, αυγουλωμάτι, άκου λίγο. Λοιπόν, πριν κοιτούσα το Google, ρε, και έγραφε το ιστορικό τυρακλή με τον ΠΑΟΚ μέσα στο καφτατζόγλιο. Ναι. Και τι να δω, οι παίκτες του ΠΑΟΚ τότε, ξέρεις πόσο χρόνο ήτανε. Ο ένας ήταν 5, ο άλλος ήταν 8, όταν πήρα νίκη μέσα στο καφτατζόγλιο, ρε. Και σήμερα και φέτος πήραν ένα χρόνο συν ακόμα. Άντε, να τριανταρίσουμε να βγάλω κι εγώ με μαλλιά για την επόμενη νίκη που θα πάρουνε. Πες ένα ευχαριστώ το Γλύκο, ρε, Ταγάρη. Πες ένα ευχαριστώ τον Ίβιτς, που στο στημένο τον Μπρίγιοβιτς τον είχε έξω από την περιοχή, ρε, Ταγάρη. Σε ζητάει να πεις ευχαριστώ. Πες ένα ευχαριστώ, ρε, Ταγάρη. Σου ζητάει να πεις ευχαριστώ. Τον Γλύκο, ρε, Ταγάρη. Αυτόν που γλίτωσε τον ΠΑΟΚ από την ανατροπή. Κατάλαβε. Ζητά ευχαριστώ. Είχε τον Μπρίγιοβιτς 1-92 Ίβιτς. Το κομπλεξικό. Άμπαλι. Είχε τον Ίβιτς έξω από την περιοχή 1-92 τον Μπρίγιοβιτς και δεν μάρκαρε κανέναν. Και χαίρεται το Ταγάρι ο Κόκκινος που πήρε εκεί και Λεβαδιά πέρασε τα Γιάννενα Ταγάρι. Αλλά θα σωθείς και θα πέσει τα καρδιά και θα ανέβει ο Άρης του Καρυπίδη και θα πεθάρουμε στα γέλια. Θα ήθελες ομάδα της καρδιάς σου να ανέβει, αλλά τότε δεν θα γίνει φιλαράκι. Και ο Καρυπίδες την πήρε ομάδα με την κυρία, πώς λένε την αδερφή του, την, δεν ξεχνάω το όνομά της, Ειρήνη. Μια χαρά είναι ο Άρης. Τον πάρει και ένας επιχειρηματίας αύριο μετά. Έχει εντρυφήσει και στα οικογενειακά. Βέβαια, η διοκτήτρια είναι η αδελφή του. Και εσύ έχεις, τον Παπαθανασάκη να πηγαίνεις στους κάδους των σκουπιδιών με το καγιούλι και να ψάχνουν να φάνε. Μπάσκε, υπάρχει. Αυτοί δεν είναι πολλά τα ψωμιά τους. Μη φοβάσαι για αυτούς, ρε. Ναι. Αυτοί, ρε, σε λίγους μήνες θα ξοφλήσουνε, ρε. Εγώ σου το λέω, ρε.
Μην νομίζετε ότι έχουν πολλά ψωμιά. Και εσύ θα παίζει με τον Ιάσο να πει με τον Μύρσο ποιο θα βγει κατηγορία. Επόμενη γραμμή, έλα. Άντε με τον Ιάσο να βγει να παίζει. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Ναι. 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 Περίμενε. Έλα, περίμενε, παιδιά, γιατί αυτό είναι βλαμμένο. Να μπαίνετε στο rapto.gr. Λέγε, διάβαζε. Rapto.gr. Μισό. Rapto.gr. Λοιπόν, μπείτε και δείτε τη βιντεάρα που ανεβάσαμε που βλέπουμε το Ηρακλής ΠΑΟΚ σε καφενείο και κοροϊδεύω τα παόκια. Rapto.gr τη Μουρλή. Μόλις γίνεται το 1-1. Γέλιο μεγάλο. Πάμε πέντε τελευταίοι. Καλημέρα. Τι έγινε, πάσε αυτό πώ θα μιλήσει. Μίλα, ρε φίλε. Μαζί μιλάμε. Ναι. Μαζί μιλάμε, ναι. Καλησπέρα, χαίρετε. Χαίρετε. Εγώ δεν στεναχωριέμαι για κανέναν άλλο λόγο. Ναι. Για το μοναδικό πρόβλημα είναι ότι δεν κατάφερα, γιατί θα τον διώξει τώρα ο Ολυμπιακός, δεν κατάφερα όπως έκανα πέρσι να διώξω τον Ίβιτς. Να διώξεις. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Η στεναχώρια μου, ο νταλγκάς μου είναι αυτός. Τι να διώξεις. Τον Ίβιτς. Εσύ. Όπως έκανα πέρσι με τον άλλον. Ναι. Έτσι έπρεπε να κάνω και με τον Ίβιτς φέτος. Θα τον διώξει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Γι' αυτό στεναχωριέμαι. Δηλαδή, ρε φίλε, αν κέρδιζε ο Ρακλή με το καλό τον ΠΑΟΚ που δεν κέρδισε. Αλλά τι θα τον έκανε. Μισή. Αλλά τι θα τον έκανα. Θα το διώχνα τον Ίβιτς. Τι το συζητάς. Με ποιο καλό δεν κατάλαβα. Εγώ είμαι πάρα πολύ δυσαρεστημένος. Και από την ομάδα μου και από την κατάρα μου. Γιατί κατάρα είναι αυτό τώρα να μην μου να κάτσει εκεί. Συμφωνώ. Ορίστε. Να κάτσει εκεί και να μην κερδίσουμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Διότι με αδική κατάφορα που δεν μου δίνει το offside και είναι ο Γκαμπέμις το 20χρονο που δεν το κολλάει να τελειώνει. Βάλτο ρε Παστακέ! Βάλτο να γίνει στρέλι! Πώς θα γίνει. Διότι θεωρητικά δεν παίζουν τα λεφτά, παιδιά. Παίζει η ψυχή. Και πρακτικά. Και πρακτικά και βεβαίως. Δεν παίζει τίποτε. Η ψυχή παίζει στο γήπεδο. Να είσαι καλά, Ηρακλή. Για να μην πω την άσχημη λέξη, μάμισα εγώ τα λεφτά και τα υπόλοιπα. Για και τα λεφτά θα πέσεις όμως. Γιατί... Για τα λεφτά θα πέσεις στην κατηγορία. Όχι, δεν θα πέσω για θα τα λεφτά. Πέσεις. Θα πω κάτι, γιατί εγώ... Είτε αγωνιστικά συγγνώμη, είτε εξαγωνιστικά θα πέσεις. Λίγο, συγγνώμη. Πας. Συγγνώμη, γιατί μισό λεπτό να μιλήσω όπως λέει ο Γερμανός. Ναι. Να μιλήσω γιατί εγώ πληρώνω. Ναι. Με συγχωρείτε λίγο. Η αλήθεια ξέρετε ποια είναι. Ότι εγώ παρόλα αυτά, παρόλο την κρίνα που έχω φέτος, παρόλο την μύρλα που έχω, παρόλο την κόντρα και την κακία που έχω μέσα που μαλώνω τα εσωτερικά προβλήματα τα οικογενειακά μου, ναι. Έχω αποδείξει ότι πάλι μάγκας είμαι, μάγκα. Γιατί με όλα τα από πάνω μου τα προβλήματα που έχω και τις γκρίνιες που έχω από πίσω μου, έχω παιχταράδες στην ομάδα μου παρόλα αυτά. Στην ομάδα μου έχω παιδιά που έχουν τέτοια, δεν κάνει να πω τώρα. Έχουνε γκάτς. Γεια. Στον επόμενο. Μάλιστα. Καλησπέρα. Μια καλό στον κύριο. Τι έγινε. Αργένα σοβαθή να την κάνουμε. Μια χαρά εσείς. Μια χαρά. Πω ρε φίλε, γυρνάω από δουλειά 2,5 ώρα. Ναι. Πρώτη κίνηση, κλασικά, ανοίγω υπολογιστή να ακούσω Ραπτόπουλο κόκκινο. Ακούω συνέντευξη Χωσένογλου. Δεν σε πειράζει. Καπάκια βάζω ξυπνητήρι 3 και 10. Τι κολόπεδο. Σε 2 λεπτά, φίλε, έβλεπα όνειρο. Ξυπνάω 3 και 10 με την τζίμπλα στο μάτι, ξεκούρασος. Καινούριος ένιος, έτοιμος για την επόμενη μέρα. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε. Είναι 1η του Μάρτη και είναι 15 και 48. Ναι. Εύχομαι, ρε καταραμένε Μούργο, αυτός ο άνθρωπος να την ανεβάσει την ομάδα. Πότε πάλι. Και να, αυτά που είπες... Κάνα πολυέλαιο θα να ανεβάσει. Δω τι θα λες. Να δω τι θα λες, ρε. Δηλαδή τώρα θα είναι στο ημίχρονο με τον Απόλλο Σμύρνης 0-0 ας πούμε, ναι. Και θα έχεις αποδυτήρια τον Τσιμπούλ. Την υπερμάχο. Λέει την υπερμάχο, όχι την υπερμάχο. Την υπερμάχο. Είναι τι υπερμάχο. Άσε μας ρε τώρα τα χριστιανικά τώρα. Θα είναι στο ημίχρονο τώρα σε αποδυτήρια. Θα έχει το Αγίου Ραφαήλ κανένα αυτό απάνω στα αποδυτήρια. Καλά κάνει. Άσε μας καημένο. Σε ενοχλεί. Τι να με γελάω ρε, τι να με ενοχλεί. Εσύ γελά. Που βάζεις την πεντάλφα στο κεφάλι σου, δηλαδή, ρε, και τα φωτορυθμικά καλύτερα είσαι. Γελάει τα πολιτήρια. Πού το βρήκες ρε καρυπίδι. Έβαλε LED λάμπη στο κεφάλι του για να παριστάνει το φωτορυθμικό. Πού το βρήκε και από κείμενο, σήμερα ξέρεις τι έκανε. Για πήγε πες. Και βρήκε ένα λάντα του 1800 και μπήκε μέσα, έκανε πως το οδηγεί ρε φίλε. Και φώτισε το αυτοκίνητο. Αφού οι φωτογραφίες ήταν χωρίς φλάσ. Άσε τώρα επειδή κάνει κοιλιά αυτός με την εκπομπή. Φαντάσου τώρα ένα τύπο σαν το καρυπίδι, τυχοδιώκτη. 40 χρόνο έχει κάνει 200 δουλειές.
έχει πτωχεύσει και έχει γίνει πλούσιος άλλες τρεις. Πρόσεξε τώρα να δεις. Ο άνθρωπος είναι να πούμε στο Far West και να πάρει προπονητή αυτός ο άνθρωπος τον Κωστένογλου με τα θυμιατά. Είναι ρε φίλε να κατέβει σε κάνα μάτς να είναι 0-0 στο ημίχρονο, να κατέβει ο Καρυπίδης να αρχίσει στις Χριστοπαναγίες τους παίκτες και να παραιτηθεί ο πρόεδρος, ο προπονητής μίλησε τους παίκτες άσχημα. Δηλαδή να φίλει ρε φίλε. Και να έχει αποδυτήρια, Ραούλ, μπράβο, τζιμπούρι και καπνίδι, ε! Τι τζιμπούρι και καπνίδι! Δηλαδή, τι θα του λέει! Μόνο ο Διούδης που είναι έτσι λίγο φλωράκος μπορεί να κάτσει να ακούσει αυτά που λέει ο. Τι θα του λέει! Ο Μπούρμπο! Σιγά σιγά για την. Ο Τάτος, ρε φίλε, ο Τάτος! Τι γέλιο θα ρίχνει ο Τάτος στα αποδυτήρια! Θέλω να δω διάλογο Τάτου, Κωστένογλου και Ανάκογλου. Καλά, ο Ανάκογλου είναι φλωρού. Θα κλάψουν οι πάντες. Και ο Τάτος δεν θα φοράει πολιτικά ρούχα. Κλασικά με την κάλτσα μέχρι το γόνατο και το μαλλί αφημένο. Τον άλλο το Κάκαλι δεν το διώξαν ακόμα. Το γενικό αρχηγό. Ε? Το γενικό αρχηγό. Το γενικό αρχηγό δεν τον αλλάξαν. Άλλη αμαρτία αυτός. Το σχέτζο τον αλλάξανε. Άλλη αμαρτία ο Κάκαλης. Μπορεί να σε πουλήσει ο Τομπιάκη μισό το ένα, Μάξι μισό το άλλο. Αποκλείεται, δεν κάνει καθόλου, ναι. Κάτι τελευταίο να πω. Να πει. Κύριε Καγιούλη! Τελειώσατε! Τώρα, έφυγες τώρα! Το πούλο! Έλα, άγγε! Πάμε, ναι. Πού το θυμήθηκες? Είδες? Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Έλα, Χρήστος, ο παδός Λαμίας. Καλώς τον, ρε. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση ότι μετά την συνέντευξη του Κωστένογλου βγήκε μονάχα το παλικάρι από την Αθήνα ο Αριανός. Τόσο πολύ αισιοδοξία. Τέλος πάντων, για μένα αυτή η κίνηση είναι λευκή πετσέτα. Σαν να λέει ότι τελειώνει η ιστορία φέτος για τον Άρη. Μόνο γράγιας μπορεί να καταλάβει. Η ερώτηση που θα έπρεπε να του κάνει κάποιος δημοσιογράφος το Μάρτιο όταν αναλαμβάνει την ομάδα, πώς θα αλλάξει το αγωνιστικό προφίλ μετά το 65 που δεν μπορεί να πάρει τα πόδια της. Τόπε, Κωστένογλου. Δεν είναι εύκολο. Ρε φίλε, ξέρεις ποιον έχει γυμναστεί? Τον κολλητό του Κόκκινου. Έναν από τους τρεις καλύτερους στην Ελλάδα. Εγώ βλέπω ότι κολλητός του Κόκκινου. Έναν από τους τρεις καλύτερους στην Ελλάδα. Ο οποίος είναι από τη Βέρεια. Βλέπεις αποτελεσματικότητες σε αυτό το κομμάτι δηλαδή. Είναι από τη Βέρεια. Ρε φίλε, μήπως έχεις υπόψη σου ποιος ήταν ο γυμναστής επί Μπάγεβιτς, επί όταν ο Άρης πήγαινε καλά, όταν. Με πόσες ομάδες έκανε δουλειά? Έχει και ναι, πορτοκαλά. Στην πράξη βγαίνει μέσα στο γήπεδο αυτό το πράγμα. Αν βγαίνει στο γήπεδο. Εγώ βλέπω τον Πούρμπο. Πορτοκαλά δεν κάνει. Εγώ ομάδα του Καρίδα να μην τρέξει σαν τρελή δεν έχω δει. Νάτος. Θα δούμε. Και να μην έχει φυσική κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι ο Καρίδας. Ο Καρίδας όντως αυτό που λέει ο Κόκκινος ισχύει. Απλά έκανε το λάθος και πέρασε σαν προπονητής και άφησε το γυμναστή. Λάθος. Γιατί. Για μένα είναι στα νούμερο 1 και για το Ραπτόπουλο δεν έπρεπε να αφήσει αυτό το νούμερο 1 και να ασχοληθεί με την προπονητική. Πήγε, έφαγε 4 από την ΑΕΚ, ανοίχτηκε. Τέλος σε ένα μάς με στη Βέρεια. Δεν ήταν 4. Για 5, μένα 4, η μη πρόσληψη Δέλα ή Ελευθερόπουλου σημαίνει ότι οι πιθανότητες είναι ελάχιστες για τον Άρη να κάνει κάτι. Αυτό είναι αλήθεια. Και κλείνοντας, λέγω το εξής: την Κυριακή πήγα, είδα Ηρακλής ΠΑΟΚ, γιατί είχα κάτι φίδους Ηρακλήδης. Το πήγε το παιχνίδι στη δύναμη Ηρακλής. Πραγματικά ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε μέσα στο γήπεδο. Ο Πρίγιοβιτς μου άρεσε, έκανε 2-3 κινήσεις καλές. Και μπράβο στον Ηράκλειο. Και μπράβο τι ρε φίλε που ήρθε εκεί. Γιατί ρε, η διαφορά είναι μεγάλη. Το αποτέλεσμα ήταν καλό και θα μπορούσε να πάρει και την νίκη. Το αποτέλεσμα θα ήταν καλό αν κέρδισε. Μπράβο για την κατάθεση ψυχής. Μπράβο τα παιδιά, τι λες. Ναι, παίξαν πάρα πολύ. Και με την ΑΕΚ το ίδιο κάνανε. Τα δώσαν όλα. Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Okay. Όχι, πώς. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Και καλός και ο Παντελίδης. Και πολύ καλός ο Παντελίδης, όχι καλός. Κατέχει. Κάτσε ρε Κώστα, αυτό το παιχνίδι που λες. Το έκανε ο ΠΑΟΚ με σάλ και έφαγε 3. Στο 4-3-3 ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και αυτό πρέπει να παίξει, νομίζω. Λέει. Ναι. Να έχει ένα κόφτη, εξάρι, ε. Χωρίς κόφτη, άμα πάρει κατοχή και του φύγει στην κόντρα ο άλλος, έμπλεξε. Γλυκέ. Δηλαδή, συγγνώμη. Το Φορτούνι, το οποίο φέτος δεν τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Δεν τον εκτιμώ. Φέτος δεν είναι αυτό που ήταν πέρσι. Όχι. Το Φορτούνι, χωρίς εξάρι, χωρίς κάτσε, χαμηλά, τη βγάζει ο ΠΑΟΚ στον ανοιχτό χώρο. Πέρσι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στα φτερά όμως. Στα φτερά, εγώ σου λέω. Το Φορτούνι. Αυτοί θα παίξουν με χαφ. Αυτό που μοιάζει με τον Μπουγάτσα, τον Μάρτιν. Ναι. Τον κοντό. Καλός είναι. Ναι. Θα παίξει με τον Αντρούτσο οχτάρι. Μαρίν θα παίξει. Θα παίξει, δεν ξέρω, φλόρος είναι ο Μαρίν, δεν για τούμπα.
Δεν είναι για ο Μαρινγκιατού, ούτε ο άλλο που μοιάζει με τον Μαλούχο θα παίξει. Πώς το λένε, ο Ελεονούση. Ο Ελεονούση. Ο Σεμπά θα παλεύει από την άλλη μεριά. Σεμπά είναι ωραίος. Ωραίος είναι, αλλά γκολ βάζει κάθε τρία χρόνια. Τι ωραίος είναι. Καλός είναι για να τρέχει. Δεν στο λέω αυτό, καθώς διαβάζω εγώ ένα άλλο μήνυμα. Γλυκέ μου, καλέ μου, χρυσέ μου, κόκκινη, με φόρους πάνω στην κεφάλα και με νήπιο, με ιώσεις. Τι να μείνει για ΠΑΟΚ, βρε καλέ μου. Ξέρεις πόσο πάει ο παιδίατρος, γιατί το μωρό δεν μπορεί να πας σε δημόσιο νοσοκομείο, αλλά σε ιδιώτη. Σεβαστό. Το καταγράφω. Ποιο δημόσιο νοσοκομείο, δεν καταλαβαίνω. Όχι, λέει, για το μωρό σου, ναι. Δεν πας σε δημόσιο νοσοκομείο, θα πας σε ιδιώτη. Φυσικά. Ναι, δεν το κατακρίνω και λέει, δεν μένουν λεφτά. Το φυσικά. Διαβάζω με σεβασμό. Φυσικά. Το διαβάζω με σεβασμό. Θες μήπως να πεις κάτι για εδώ, γιατί δεν ξέρω εγώ εκεί τι παίζει. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Εντάξει, τώρα αυτό το πρόβλημα. Η Διάννη είναι και αυτή εκεί. Υπήρχε ποτέ στη Λάρισα παίκτης Λευτέρης Ελευθερίου? Δεν θυμάμαι. Δεν πρέπει να πάει το μυαλό σου. Μάλιστα. Λευτέρης Ελευθερίου υπήρχε στιχουργός. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Παιδιά, καλησπέρα. 70, μπορεί. Καλημέρα. Λοιπόν, Σπύρος Ολυμπιακός, τι κάνετε? Γεια σου, Σπύρο. Λοιπόν, είδα το βιντεάκι Ραυτόπουλου, πολύ γέλιο. Ποιο πάρα βιντεάκι, πολύ ωραία. Ποιο απ' όλα. Αυτό με το που έπρεπε στο μάτι με τον Ερακλή, στο ταφενείο. Ναι, καλτ. Λοιπόν, καλτ ιστορία. Στο ραυτό.gr, πολύ γέλιο. Μας φτιάχνει τη διάθεση. Πολύ λοιπόν, καλτ, εγώ εύχομαι, ναι, την Κυριακή, ναι, να φάω ένα τρίμπαλο. Ναι. Μήπως και καταφέρω να ξεφορτωθώ τον Πέντο, τον ψηλό Πορτογάλο. Ωραίος ο γάβρος, ωραίος. Έτσι. Λοιπόν, γιατί με το παραμύθι με τους μικρούς, γιατί πλέον γίνεται παραμύθι. Αλλά όμως ξεχνάς κάτι, ότι ο Πέντο είναι το άλοθη του Μαρινάκη. Περίμενε λίγο, περίμενε να σου πω. Γιατί διάβασα κάτι ανακοινώσεις πριν το μάτι με την Τουρκία και τώρα, ότι κάνουν προγραμματισμό για του χρόνου. Δηλαδή, κόψαμε το γήπεδο λόγω Μπέντο, του χρόνου θα κόψουμε και την τηλεόραση. Φίλε, λοιπόν, μισό λεπτό. Μη συνεχίζεις. Πρέπει να γελάσουμε τώρα. Αξίζει τον κόπο να γελάσουμε? Ναι, αξίζει. Λοιπόν, ναι. Ερωτήσει στο Ραπτόπουλο. Πώς λέγεται ο κάτοικος της Βραζιλίας? Βραζιλιάνος. Της Γερμανίας? Γερμανός. Της Ισπανίας? Ισπανός. Της Ιταλίας? Ιταλός. Της Ελλάδας? Έλληνας. Της ακτής Ελεφαντοστού? Αλέφαντος. Λέγε. Λοιπόν, όσο για τις ποδοσφαιρικές αναλύσεις αυτές που κάνετε για παίκτες, αυτοί οι παίκτες που αναφέρετε που είναι το ρόστερ του Ολυμπιακός, πριν από δύο χρόνια θα περνάγαν κάνα στο Καραϊσκάκι. Ναι, φυσικά. Εάν τώρα θεωρείς φιλότιμο το Σεμπά, να τον πάρεις για γαμπρού στην κόρη. Μισό λεπτό. Γιατί δεν ξέρω τι κάνω. Επειδή λοιπόν, έχει μοιραλάς εκεί ο άνθρωπος. Σ' ακούω προχωρημένο Ολυμπιακός. Έχει μοιραλάς. Ρωτάω. Δεν μπάλα βλέπει. Όχι, δεν αμφιβάλλω. Τι γλύφει το Μαρινάκι. Δεν αμφιβάλλω. Το Σαβίδι. Ούτε ειρωνεύομαι. Τι αγλύφουμε. Ρωτάω. Ναι. Αν χάσει το πρωτάθλημα. Ναι. Θα σε χαλάσει. Θα χαρεί. Όχι, δεν με χαλάσει. Γιατί να σου πω κάτι. Ή πρέπει να χτιστεί κάτι από την αρχή καινούριο να καεί για να στηθεί. Ή με τα ημίμετρα αυτά. Στο τέλος αυτή η ιστορία λέει. Αυτό λέω. Λοιπόν, το ζήτημα ξέρεις ποιο είναι. Ότι φέτος στην ανυπαρξία του Ολυμπιακού δεν μπόρεσε κανένας από τους τρεις να τον καθαρίσουν. Αφού το είπαμε, ο χειρότερος λοιπόν Ολυμπιακός των τελευταίων ετών, χάρη στην κυκλοθυμικότητα και κακότητα των υπολείπων, παίρνει περίπατο το πρωτάθλημα. Απλά θα σου δώσω μια πληροφορία. Και δεν μου το οποίο σε καιρό βγαίνω και λέω κάποια πράγματα να βγαίνουν. Υπάρχει περίπτωση μέσα στο Μάρτιο να έχουμε αλλαγή του τουσιακού καθεστώς του Ολυμπιακού. Αυτό έπρεπε να γίνει από πέρσι. Εφόσον είσαι ψαγμένος. Πέρσι δεν έγινε για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Εφόσον πάλι είσαι ψαγμένος, αυτό έπρεπε να γίνει μέχρι το καλοκαίρι πέρσι. Ναι, αλλά η απόφαση που τον αθώνει και μπορεί να πάει στο επόμενο βγήκε πριν από ένα μήνα. Το πας πολύ μακριά και δείχνεις πολύ διαβασμένο. Σε αυτή τη μετάβαση πάντως του Ολυμπιακού, ναι, από τη μια εταιρεία, από τον ένα διοκτήτη στον άλλον, να δω ποιος θα κλέψει το πρωτάθλημα. Γιατί φοβάμαι πολύ το Μελισανίδη, γιατί δεν το θεωρώ ντόπιο. Λοιπόν, ναι, θα σου πω και αυτό. Εάν μπει ξανά η οικογένεια, ναι, γιατί μια είναι η οικογένεια η μεγάλη στον Ολυμπιακό, όλοι οι άλλοι θα είναι ημίμετρα. Τον Γκόκαλ θα πει. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μεταβατικό στάδιο. Τον Αγγελόπουλο λέγω. Τον Αγγελόπουλο. Όχι. Όχι, την οικογένεια μία. Η μεγάλη Κόκαλη, το οποίο τον πήρε από το πουθενά και τον έφτασε εκεί που τον έφτασε. Να είσαι καλά, φίλε. Εντάξει. Τελευταίος. Τα λέμε, γεια. Καλώς τον. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το ήξερες ότι ο κάτοικος ακτής Αλεφαντοστού ονομάζεται Αλέφαντος? Όχι. Κι εγώ σήμερα το πω. Κι εγώ. Σταύρος από Σέρες. Γεια σου, Σταύρο. Αριανός, τώρα θέλω να ρωτήσω κάτω το Κωνσταντίνο Γρηγόρη.
Και δεν το ρωτάει. Καλά, όπως ο πολέμος του Κωνσταντίνου, εντάξει, πλάκα, μπορεί να μου πει ο Κωνσταντίνου τι περιμένουμε να δούμε προπονητικά μέσα στο παιχνίδι το στυλ του Κωνσταντίνου. Με βάση τους παίκτες του Άρη. Κοίτα, κοίτα. Αυτό μόνο. Θα σου πω κάτι. Καταρχήν ο Άρης, έκλεισες. Εντάξει. Καταρχήν ο Άρης θέλει ένα προπονητή μαχητή, γιατί έχει να αντιμετωπίσει εχθρούς όπου πάει. Δεν ταιριάζει το στυλάκι του Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνου, σαν προπονητής, δεν είναι χειρότερος ούτε από τον Θέλα, ούτε και εγώ μπορώ να σου πω είναι και καλύτερος από τον Ελευθερόπουλο. Δεν τους λογιάζω αυτούς για προπονητές. Ούτε τον Θέλα. Λοιπόν, αλλά εκείνο που είναι αστείο στο κομμάτι αυτό είναι ότι ο Κωνσταντίνου σε μια ομάδα όπου το όπου έχει πρεσάρισμα και έχει τέτοιο καριολίκι. Μην εκφράζει έτσι. Μην εκφράζει έτσι. Έχει μια ιδιαιτερότητα ο Άρης σωματείο. Είναι κακό σωματείο. Αυτός τώρα μιλάει με άσχημα λόγια ο Κόκκινος. Εγώ μιλάω με ορθάλογα. Από το Δελασάλ. Είναι κακό σωματείο ο Άρης. Έχει κακό κόσμο, κακούς φιλάθλους, οπαδούς, κακούς παράγοντες, κακά καφενεία. Τέλος πάντων, έχει μια καλή μάζα η οποία επέχει από το γήπεδο, η απλή φιλάθλη. Αλλά αυτός τώρα ο άνθρωπος εκεί να μπει στο χειρότερο σωματείο από πλευράς ίντρικας, μαχαιρωμάτων κτλ. Δολοφλογίας. Που είναι άνθρωπος του Θεού, ας πούμε, κατάλαβες. Και εκεί θέλει λοιπόν έναν άνθρωπο να είναι άλλη. Ευκαιρία. Και εκεί θέλει λοιπόν έναν άνθρωπο να είναι άλλη. Ευκαιρία. Και εκεί θέλει λοιπόν έναν άνθρωπο να είναι άλλη. Ευκαιρία. Και εκεί θέλει λοιπόν έναν άνθρωπο να είναι άλλη. Ευκαιρία. Και εκεί θέλει λοιπόν έναν άνθρωπο να είναι άλλη. Ευκαιρία. Και εκεί θέλει λοιπόν έναν άνθρωπο να είναι άλλη. Ευκαιρία. Και εκεί θέλει λοιπόν έναν άνθρωπο να είναι άλλη. Ευκαιρία. Και εκεί θέλει λοιπόν έναν άνθρωπο να είναι άλλη. Ευκαιρία. Και εκεί θέλει λοιπόν έναν άνθρωπο να είναι άλλη. Ευκαιρία. Και εκεί θέλει λοιπόν έναν άνθρωπο να είναι άλλη. Ευκαιρία. Και εκεί θέλει λοιπόν έναν άνθρωπο να είναι άλλη. Ευκαιρία. Και εκεί θέλει λοιπόν έναν άνθρωπο να είναι άλλη. Ευκαιρία. Και εκεί θέλει λοιπόν.